κομματάρα. Άμα ακούς κομματάρα, είναι το τρέγια. Άλλο κομμάτι δεν ξέρεις, δεν τρέγια. Άλλο κομμάτι δεν ξέρεις. Πώς δεν ξέρω. Έκσταση, έξτανο. Έχουμε ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για το συγκεκριμένο κομμάτι. Εντάξει. Και είναι λαϊκή απέτηση να παίζει στην έρευνα εκπομπή. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε μάλλον. Θα επιμεληθώ εγώ. Σεβαστό, σεβαστό. Δεν είμαι μόνο εγώ. Στην είμαστε παρέα. Ναι. Εγώ αυτό το κομμάτι το είχα σκίσει. Κοίτα, από τα λίγα πράγματα κοινά που μας αρέσουν, ας πούμε. Ναι, έτσι. Ναι, όντως, ναι, ένα δίκιο το έχεις. Ναι, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ναι. Και το ωραίο φίλο μας αρέσει. Το ωραίο φίλο, ο Άσος εννοείς, την Τράπουλα. Ναι. Και τον Μπαλαντέρ. Ναι. Ειδικά εσύ ρε Τρέγια, δηλαδή με την Τράπουλα, σου είπα ωραίο φίλο και μας είπες τραπουλόχαρτα. Είσαι γνωστό ότι είσαι ο Σταμάτης Γκαρδέλης του ραδιοφώνου. Λοιπόν, ένα θεματάκι εγώ το έχω, δεν σας ακούω. Εγώ το έχω, αλλά δεν σας ακούω. Μας ακούσε live, δεν πειράζει. Να κάτσε, έχει ένα κουνούπι εδώ. Εντάξει, μπράβο ρε Τρέγια, το σκότωσε το κουνούπι. Αυτό γιατί δεν... Μία λαϊ... Κι εγώ δεν ακούω ρε φίλε. Θα το πω, πάρτε ένα κουτίρι εσείς εδώ στο Λίμπερο να πούμε, να κάνουμε λίγο εκπομπές, να ακουγόμαστε. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Εντάξει. Πρόσεξε. Εντάξει, σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε, σας σεβόμαστε, όλα ωραία. Μας φέρατε εδώ το δεύτερο υπολογιστή, μπράβο σας. Όντως. Σας βγάζουμε τα καπέλα, respect, μόλις το είπαμε έγινε. Έγινε. Πάρτε και ένα κουτί. Τι κουτί πήρας. Αυτό εδώ της υποδοχής πώς λέγεται, δεν ξέρω. Να έρθει η Οικολύπτης εδώ ο Καβαδίας να μας πει. Λοιπόν, ένα θέμα έχουμε. Βασίλης Καβαδίας στην Οικολυψία, να πούμε ποιο μας. Θα τα πω εγώ, εσύ κάνε εκεί πέρα. Τι να κάνω, ρε φίλε, δραυλικό σου. Κάνα καζανάκι, κάνα θερμοσύγωνα να σε φτιάξω τώρα. Κάτι γίνεται. Την Οικολυψία να σε κάνω. Λοιπόν. Να πούμε ότι η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Δευτέρα και Παρασκευή 10 έως τις 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη εκτός εκτάκτων γεγονότων 8 έως τις 10. Τι έγινε εδώ, βλέπω έφερες μια εθέρια ύπαρξη από το σκουμπάρ, την έφερες. Τι δεσπίνεις. Λοιπόν, ένα λεπτό. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Μάγκες, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Τι να κάνω. Οι θαυμάστριες. Ναι. Οι θαυμάστριες έρχονται. Οι θαυμάστριές σου. 10 παρα 5, 10 παρα 5. Ναι, ορίστε. Και οι δικές σου. Ναι, εδώ στο όφωνο. Παρακαλώ. Εδώ στο όφωνο. Έτσι. Τι είπε. Καλά. Και οι δικές του. Και του Τρέγια θαυμάστρια είσαι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε διαγράφω από τα Μητρώα Αρένων. Από το 2008. Από τα Μητρώα Θηλαίων. Θαυμαστριών ντρούλι. Όταν λέμε εθέρια έπαρξη, το εννοούμε, παιδιά. Δεν έχουμε κάμερα τώρα για να καταλάβετε γιατί μιλάμε τώρα. Έτσι. Καλά, θα βγάλει και μια φωτογραφία και πώς θα ρε. Βγάλε εσύ φωτογραφία. Λοιπόν. Είσαι ελεύθερο παιδί. Εμάς μπορεί να μας παρεξηγήσουν. Μπορεί εγώ να έχω το όνομα ντρούλι πεθυσμένη Σαλιάρη, αλλά Σαλιάρη εσύ για να πω εγώ ότι. Αντικειμενικό θα πω εγώ. Για να πω εγώ ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα έχει βασικό υποστηρικτή τη και ευχαριστούμε πάρα πολύ φυσικά για αυτό. Γαβριέλα. Μην μιλάζε. Το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301, επαναλαμβάνω για τα ρεζερβές σας, 2311-208-301. Το Escobar είναι ανοιχτό από τις 8 το πρωί για τον καφέ σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας, με την παρέα σας, με την κοπέλα σας, με τη γυναίκα σας. Με τον άντρα σας. Με τον άντρα σας, όπως σας λέει. Ναι, μην μας παρεξηγήσουν κιόλας. Ένα από τα ωραιότερα στέκια της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων. Super League, Champions League, Europa League και φυσικά της αγαπημένης σου ομάδος και όχι μόνο. Να πούμε ότι φυσικά στο Escobar πρέπει να βρείτε και κρύα πιάτα για φαγητό και ότι... Και πιάτα για σπάσιμο με ρακώστε. Ναι, και ο Μπουγάτσας και ο Μανώλης ό,τι κουστάρετε. Εντάξει, γίνονται και κάποιες βραδιές, κάποια πάρτι θα γίνουν, αλλά όχι πολλά γίνονται, ας πούμε. Θυμάμαι τώρα μέσα στον Δεκέμβριο είναι καταρχήν το πάρτι γενεθλίων του Escobar. Θυμάμαι και την ημερομηνία και λίγο πριν τα μέσα Δεκεμβρίου είχε ανοίξει. Αν το θυμάμαι το τραγούδι βέβαια... λέω. Μου άρεσε. Σου άρεσε. Εντάξει, ναι. Το είπαμε. Ρε, και όπως είπαμε, έτσι υπάρχουν και οι εθέρες. Μία και... από αυτές σε ακολούθησε σήμερα. Ήρθε στο στούντιο. Και ως Σταμόνες και ως προσωπικό έτσι. Εσύ λοιπόν, να λύσω την παρεξήγηση με τον Τρέγια. Η φίλη μας είναι η Γρηγορία, να πούμε, να τη συζητήσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για να μην είμαστε ανάγωγοι. Όχι. Σαν τον Τρέγια. Εσύ έκανες πρόσκληση χωρίς να ξέρω εγώ, δηλαδή μόνος είσαι εδώ στην εκπομπή. Εμένα με ρωτάς αν ήθελα να είναι εδώ πέρα. Όχι, δίκιο έχεις, αλλά τελευταία στιγμή έγινε. Γιατί τώρα υπάρχει μια ανισότητα εδώ πέρα. Δηλαδή, ποια είναι ανισότητα. Η ανισότητα είναι καταρχήν ότι είστε και τα δύο άρρωστα αριανάκια. Ναι. Έτσι. Την χάνει. Την χάνει. Την χάνει και έχουμε και ηχολήπτη αριανό. Άλλο κι άλλο τη χάνει. Δηλαδή, από Ανατολή, από Δύση. Θα το απαντήσω εύκολα. Από Βορρά, Ανατολή, Δύση και Βορρά. Υπάρχει κίτρινο. Από πίσω μου ευτυχώς έχω του βάρη, δεν κινδυνεύω. Άκου τώρα την απάντηση, Βασίλη. Είναι λογικό, είναι η σωστή αναλογία της πόλης. Είναι τρεις αριανοί, ένας πάοξος, έτσι είναι.
75% με 25%. Έτσι, καλή έτσι, απάντηση έτσι. Δεν ήταν. Καλή βασίλη. Απάντηση ήταν. Απλά ναι. Αυτή η πόλη ποτέ δεν ήταν Β' Γ' Εθνική, ήταν ναι. Α' Εθνική. Εγώ σου είπα, η Θεσσαλονίκη εγώ σου είπα για την αναλογία ποσοστία του κόσμου. Δεν το λέω εντάξει. Εγώ, το λένε οι Αθηναίοι, οι Αθηναίες, οι οποίες πραγματικά κάνουν τεμενάδες για να έρθουν στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, κύριε Μπουτάρη. Στη Θεσσαλονίκη μας. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Άλλος Αριάνος. Πού το στόμα μου σήμερα. Καλά, δεν είχε και ποτέ πάω σε δήμαρχο η Θεσσαλονίκη, οπότε μόνο Αριάνο είχε. Τι να κάνουμε. Και είχε και Ηρακλειδέα. Τι να κάνουμε. Είχε και Ηρακλειδέα. Το συγχωρεμένο, τον Κοσμόπουλο. Τον Κοσμόπουλο είχε. Ο Κούβελας δεν θυμάμαι τι. Κούβελας Ηρακλάκη, ρε φίλε. Δύο Ηρακλειδείς. Ναι, και ο γιος του δεν ήταν αυτό που έπαιξε. Καλά, ο γιος μπορεί να είναι Ηρακλής, ο μπαμπάς δεν ξέρουμε. Ο μπαμπάς, έχω την. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να ήταν λίγο Παοξής, λίγο Ηρακλής. Μόλις είπα, δεν είχε δήμαρχο Παοξή η πόλη Βασίλη. Κατευθείαν ανακαλύφθηκε ένα. Ανακαλύφθηκε. Δεν σου πω ψέματα. Ένα που θυμάμαι που κατέβαινε με κασκόλ του Πάοκ τότε από το Δήμο Νεάπολης που ήθελε να βάλει Δήμο Θεσσαλονίκη. Ο Γρηγόρης Χατζησάβας. Σωστά, είσαι Νεάπολη και το ξέρεις. Πασοξής, έως το κόκαλο. Για δημαρχία ή για νομαρχία είχε βάλει. Για νομαρχία είχε. Για νομαρχία. Πήρε νομαρχία. Το μικρότερο ποσοστό που πήρε ποτέ τέτοιος. Ναι, επειδή ήταν πασόκριφη. Εκείνη την εποχή το πασόκ ήταν στον Αδύρ. Ναι, στις ενώ στην Νεάπολη είχε ξεσκίσει ο Γρηγόρης. Έπαιρνε 60% 70% τόσο έπαιρνε. Πρώτα ήταν ο Αλέξανδρος ο Μπινιώρης, Θεός χωρέσει τον, έχει πάρα πολλά χρόνια που συγχωρέθηκε. Σαν τον Κωνσταντάρα ήταν υψηλό, ο έτσι επιβλητικό ο Αλέξανδρος Μπινιώρης. Το πριόνι αυτό, Μιλιάπος. Το έκσταση είναι. Ποιο? Το πριόνι μπήκαμε σε άλλο τραγούδι. Κάτσε τώρα, Βασιλάκη, εδώ μα κάνει λοιπόν, μαγικά μα. Να μπούμε λίγο στα. ναι. Αυτό ποιο? Είναι συνεχίζει. Αυτό δεν ήθελα εγώ. Εντάξει, ρε σιγά, Βασιλάκη. Χαλαρή μα, δεν έχουμε πρόβλημα. Ό,τι θέλει, Βάλερ, πλάκα κάνουμε. Σιγά. Βάζει, ρίξε κάνα πριόνι. Πολύ, πολύ. Να θυμηθούμε τα νιάτα μα. Θα αποβάλω τη Γρηγορία να έρθει δίπλα σου να πούμε να παίξει καλύτερα. Άμα κάτσει η Γρηγορία εκεί και σου βάλει τραγούδια, 11 η ώρα θα κοιμάσαι. Μπορεί να είσαι και στο τρίτο όνειρο. Είμαι θανασική. Για πε τι ακού. Τι ακού. Θανάση Παπακοσταντίνου και Σοκράτη Μάλαμα. Σοκράτη Μάλαμα. Ναι, άρα σ' αρέσει και ο Βέγκος, αφού είσαι θανασική. Ναι. Θανάσης Βέγκος, έτσι δεν είναι. Ισάγια, ξεπέρασε τον Μπουγάτσα ρε. Εγώ ρε φίλε. Ξεπέρασε τον Μπουγάτσα ρε. Τι είπα ρε, η κοπέλα είπε είμαι θανασική. Δεν το γνωρίζω ότι είμαι εδώ. Παιδιά. Δεν το γνωρίζω ότι είμαι εδώ. Δεν το ξέρω. Όχι, θα ακούει. Ακούει ρε, τι να το στείλω. Σιγά μην ακούει παρασκευή. Εν τω μεταξύ παιδιά για να σας δώσω πραγματικά γιατί δεν υπάρχει κάμερα. Όταν κάνουμε εκπομπή. Έχουμε face to face, μιλάμε έτσι δεν είναι. Μου έχει γυρίσει παιδιά πλάτη, πώς λέμε πλάτη στο καλάθι. Θα πούμε για μπάσκετ, γι' αυτό είναι η έκφραση. Πλάτη στο καλάθι και είναι με την Γρηγορία και εμείς τρώμε τη, βλέπουμε την πλάτη του Τρέγια. Φίλε. Καλή είναι η πλάτη σου, Τρέγια, ευχαριστώ. Ο τώρα κάτι, αξίζει τον κόπο να γυρίσει έτσι ελαφρώς προς την Γρηγορία. Εγώ δεν μπορεί να αξίζει. Τέτοιες ματάρες που έχει δηλαδή και τέτοια όμορφη παρουσία δεν το συζητάμε. Αξίζει και έτσι. Παραξίζει. Ναι. Αλλά ευχαριστώ πολύ. Θα ανεβάσει φωτογραφία τώρα. Ναι, θα ανεβάσω στο ημίχρονο. Στο ξέρω εγώ σου. Στο διάλειμμα. Άνα, πράγμα, για να μην μου λένε ψεύτη. Πάει αυτοκράτορας, αποκλείστηκε αυτοκράτορας. Βασιλή, λίγο τα ακουστικούλια μου πιο χαμηλά δεν είμαι πολύ δυνατά. Δεν ξέρω. Sorry. Ναι. Κάτσε εδώ που είσαι. Όχι εμένα, Βασιλάκη, το 3 είναι ο Ντουντρούλης. Ναι, το 3. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε κύριε Τρίγια. Να ξεκινήσουμε από την ήττα αποκλεισμό του αυτοκράτορα. Ωραία. Αυτοαποκαλούμενο αυτοκράτορα. Δεν είναι αυτοαποκαλούμενο. Αυτοαποκαλούμενο είναι όταν το βγάζει για τον εαυτό σου. Εντάξει, για να κάνουμε ένα πρωτιστήριο. Α μην μείνουμε σε αυτό. Οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι ονόμασαν τον Άρη Αυτοκράτορα και μάλιστα ο Φίλιππος Πασιρίγος, αν θυμάμαι καλά. Βγάλανε, εντάξει, τον βγάλανε την ομάδα του 20ου αιώνα. Σε όλα τα αθλήματα τα ομαδικά. Αν δεν κατέκτησε ποτέ ένα Final Four, δεν υπάρχει. Άστο τώρα. Άλλο νόμο είναι αυτό. Είπαμε, το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο τον έφερε ο μεγάλο ΠΑΟΚ. Το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο το έφερε η ΑΕΚ το 68. Το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην πόλη μα, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στο θεσμό τη πλάκα εκείνο τον έφερε εσύ που μετά όταν έπαιξα κι εγώ στο θεσμό. Α τον έπαιρνε κι εσύ και εσύ. Μα δεν έπαιζα, πώ να τον πάρω. Όταν το έπαιξα την πρώτη φορά το θεσμό τη πλάκα τον πήραμε μία ήττα. Το έπαιξε και το πήρε, μπράβο. Σωστότατο. Λοιπόν, ξεκινάμε για την ήττα. Θα πω γιατί είδα το ματς. Πραγματικά το είδα από την τηλεόραση. Από το δεύτερο δεκάλεπτο. Εγώ τη χαρά την πήρα μόνο ακουστικά. Καλά, δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Δεν πειράζει, όπου χάνει ο Άρης είναι χαρά. Θα πω, βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Για να εξηγούμε, οι φίλοι που με ακούν και καιρό ή τέλος πάντων κάποιες εκπομπές από τα προηγούμενα χρόνια. Και εδώ τώρα ένα μήνα συμπληρώνουμε σήμερα Τάσο, έτσι. Ναι, χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά να τα καταστήσουμε. Ανοίξουμε σαμπάνια. Λοιπόν, ένα μήνα εκπομπών. Είπα σε κάποια στιγμή όταν αναφέρθηκα για τον μπάσκετ είναι ότι εγώ για τον μπάσκετ, για τον μπασκετικό Άρη, θα ξανασχοληθώ σε δύο περιπτώσεις. Η μία από αυτές τις δύο περιπτώσεις είναι ο Άρης
να γίνει η ομάδα που δεν λέω να κατακτά, τουλάχιστον να διεκδικεί τίτλους. Η δεύτερη περίπτωση είναι αν κινδυνεύσει να πέσει. Πέρσι στο τέλος της χρονιάς έστω 5% κινδύνευσε. Ήμουν στο παλέ σε 3 μάτς. Πήγα σε 3 μάτς. Και 5. 5, 5. Okay, 5. Και πολύ μπορεί να είπε. 5 λες εσύ όταν εξασφαλίστηκες. Εγώ μιλάω. Εγώ λέω εσύ όταν έρθει η σειρά σου, πες ότι ο άλλος κινδύνευσε. Καλά, γιατί επειδή δεν μιλάς, εγώ δεν ακούω, πρέπει να συμφωνήσω. Ναι, ναι. Αλλά λέω μετά μπορείς να πεις ότι Ζάχο δεν ήταν 5%, ήταν 70% κινδύνευσε. Ζάχο, εγώ λέω, μικρό ποσοστό λες. Μικρό, Ζάχο, μικρό. Έχει δίκιο τρέχει. Λοιπόν, άρα. Ζάχο. Η πρώτη μου προσέγγιση είναι αυτή. Για να, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος με τον κόσμο που με ακούει. Ναι. Πάντα το κάνω αυτό. Λέω ότι εγώ για να ξανασχοληθώ, μάλλον για να ξανασχοληθώ, βλακία, για να με ξαναπάω στο γήπεδο, δύο είναι περιπτώσεις ανέλησα. Μία ο Άρης να αρχίσει να διεκδικεί τίτλους και άλλη να κινδυνεύσει να πέσει. Θεωρώ δε δύο πράγματα βγαίνουν από το σημερινό μάτς. Το πρώτο, δύο συμπεράσματα για μένα, για τη δική μου λογική. Ότι αυτή η ομάδα που είδα. Για μένα καλώς αποκλείστηκε και θα εξηγήσω για ποιο το λόγο. Για ποιο λόγο. Καταρχήν έπαιζε σε ένα θεσμό της πλάκας. Αυτή η διοργάνωση είναι ένας θεσμός της πλάκας. Εσύ μη κατέβαινες. Ναι, αυτό θα σου πω γιατί κατέβηκα. Ακριβώς αυτό είναι ένα υποσυμπέρασμα. Σε αυτή τη διοργάνωση προφανώς δεν το παρακολουθείς πολύ. Εντάξει, το τέτοιο είσαι. Νωρίς είναι ακόμα για τον μπάσκετ. Ότι δεν είναι καθόλου νωρίς. Νωρίς. Σε αυτό το θεσμό είναι όλα πληρωμένα και παίρνεις κάποια λεφτουδάκια. Δεν είναι σαν το Eurocup. Που μπορεί να μπει και μέσα. Το πιο πιθανό να μπει και μέσα. Ναι, αλλά άμα το κατακτήσεις θα το πενεύεσαι. Όχι, όχι. Αν το κατακτήσεις, παίρνεις 1 εκατομμύριο όπως πήρε η ΑΕΚ πέρσι. Παιδί μου, λέω. Είναι ευρωπαϊκός τίτλος να το κατακτήσεις. Είναι ευρωπαϊκός τίτλος. Όλα έχουν. Αν πάρεις το Europa League στο ποδόσφαιρο, θα είναι ευρωπαϊκός τίτλος. Ναι, ναι, εντάξει. Έχουν τέτοιο. Είναι το τρίτο τάξη θεσμός αυτός. Τον τρίτο. Ο τρίτος. Όλα έχουν την βαρύτητά του στη ζωή, Τάσο. Λοιπόν, λέω. Άρα πιστεύω ότι πήραμε μέρος σε αυτό το θεσμό, διότι όλα είναι πληρωμένα, δηλαδή τα ταξίδια σου, τα ξενοδοχεία, όλα αυτά είναι πληρωμένα. Συν παίρνεις κάποιους μπόνους για τα παιχνίδια που δίνεις στον Όμιλο κτλ. Ο Άρης στην οικονομική κατάσταση που είναι λογικό ενός ένα σημείο να διαλέξει αυτή τη διοργάνωση, εφόσον δεν θα είχε έξοδα και θα είχε έστω και κάποιο μικρό κέρδος, αποκλείστηκε. Για μένα σωστά αποκλείστηκε, θα σας πω για ποιο λόγο. Διότι υπάρχει αυτό το 5% που είπα προηγουμένως, με βάση και την εικόδα αυτή που είδα σήμερα, που μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, που θα μου πει ένα Ζάχο, ήταν και το χειρότερο παιχνίδι της χρονιάς για τον Άρη. Δεν το εξετάζω. Εγώ είδα μια ομάδα με 0 ταλέντο, πολύ μέτρια ομάδα, που λέω, κάνω μια κολομαντεψιά και λέω ότι αν μου ήταν να ποντάρω 5 ευρώ σήμερα στο στοίχημα, θα έλεγα ότι αυτή η ομάδα θα τερματίσει στο πρωτάθλημα μεταξύ 7ης και 10ης θέσης. Έτσι λέω, ο Άρης. Ναι. Λέω ότι θα τερματίσει μεταξύ 7ης και 10ης θέσης. Είναι πολύ υποτιμητικό αυτό που πάντως. Τι είναι υποτιμητικό? 300.000 budget έχει και τέτοιο. Γιατί είναι υποτιμητικό? Δεν ξέρω. Για τον Άρη που έχω μάθει εγώ από τα χρόνια είναι πάρα πολύ υποτιμητικό. Τώρα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Υποτιμητικό είναι, τι θα πει υποτιμητικό? Ρε φίλε, αυτό έτσι δυνατότητες έχει. Κατά τη δική μου ματιά μπορεί να κάνω λάθος και να διεκδικήσω το πρωτάθλημα. Πώς το λένε το θείο? Το θείο που έφαγε τα λεφτά από το χρυσό των άλλων, πώς το λέγανε, που ήρθε πέρσι. Ο κύριος Λάσκαρης. Ναι. Έτσι λες, τα έφαγε τα λεφτά. Λες. Έτσι λένε τα ρεπορτάζ. Ναι, δεν είναι ακόμη, είναι στα δικαστήρια. Ναι, ναι. Τι έγινε τελικά? Υπάρχουν και δικομανείς, μη λες. Τι λένε δικομανείς, τι θα κάνουμε τώρα? Υπάρχουν και δικομανείς. Δεν με νοιάζει, εγώ το διάβασα στα site και το λέω. Ναι, ακόμη υπόθεση είναι στον εισαγγελέα και εκεί. Εγώ συνδεμένο. Ωραία, λέω εγώ. Α πούνε μέσα στα site να μάθουν να μάθουν. Λέω εγώ ότι αυτή η ομάδα που είδα είναι μεταξύ 7ης και 10ης θέσης και αν αναλογιστούμε ότι πέρσι έπαιζε Ευρώπη με καλύτερο υλικό για μένα. Και κινδύνεψε διότι έπαιζε σε δύο διοργανώσεις και δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με καλύτερο, λέω εγώ, υλικό πέρσι. Και δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα και έκανε κάποιες σίτες που στο τέλος κινδύνεψε κιόλας να πέσει. Άρα λέω, καλύτερα να μην πάρει 50, 70, 80 πόσα θα ήταν αυτά τα χιλιάρικα και να κινδυνέψει, παρά να είναι σε δύο ταμπλό και μετά στο τέλος να τρέχει και να μην φτάνει. Θα βγάλει παρέλαση ο Αγγέλου, θα βγάλει παρέλαση. Δεν ξέρω τι θα βγάλει, εγώ λέω. Γιατί άκουσα πολλές αποδοκιμασίες σήμερα. Και αυτό βέβαια το δεύτερο. Και το δεύτερο. Με 51 πόντους δεύτερο... μέσα στην έδρα με κάποια ομάδα νίσνη. Έκτυπη και αυτή στην Ρωσία. Εντάξει, είναι για να γελάνε και οι πέτρες. Ναι, αλλά εγώ κάνω ένα συμπέρασμα, ένα σκελετό. Και έχεις και συνδύο, εκεί πέρα μέσα. Πήρες συνδύο. Κέρδισα συνδύο. Να, λοιπόν, να πούμε ότι η διαφορά κάποια στιγμή έφτασε και στους 20 πόντους. 19 πόντους. Ναι. Και ο Άρης σοφάρισε. Είναι δικαιολογημένες νομίζω από τους φίλους του Άρη οι αποδοκιμασίες. Λοιπόν, εγώ να τελειώσω λίγο το συλλογισμό μου. Και θα πείσω ότι. Βεβαίως. Γιατί είναι ένας ιερμός σκέψεων που καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα. Λέω ότι το να πάρω 50-100 χιλιάρικα δεν νομίζω να ήταν περισσότερα και να κινδυνέψω, μια που έχω το περσινό.
Λέω να φτάσω αυτό το 5% θέλω περισσότερο να κινδυνέψω. Καλύτερα να μην τα πάρω αυτά και να τερματίσω μεταξύ 7ης και 10ης θέση που λέω εγώ ότι θα βγει αυτή η ομάδα. Και το δεύτερο συμπέρασμα που βγαίνει είναι, ακριβώς πάνω από όλα αυτά που έλεγα, είναι ότι πίσω, αποδεικνύεται ότι πίσω από τον κύριο Γουλιέλμο δεν υπάρχει κανείς, διότι επέλεξε να παίξει αυτήν ακριβώς την διοργάνωση. Μάλιστα. Αν υπήρχε κάποιος, όχι μεγάλη εικόνα. Ο Γουλιέλμος είναι, τι είναι, πρόεδρος. Αυτή τη στιγμή είναι ο διοκτήτης της ΚΑΕ Άρης. Γουλιέλμος. Ναι, είναι μεγάλο δικηγόρος. Έτσι είναι το επώνυμο. Ναι, Γουλιέλμος. Γουλιέλμος τέλος πάει το μυαλό. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Όχι, είναι το Γουλιέλμο τέλος πάει. Δεν είναι κακό. Έφυγε ο Μάστορας ο άλλος. Έφυγαν, μεταβιβάστηκαν μετοχές όλες. Χρυσάφια κτλ. Έφυγε αυτό. Δεν ήταν η γυναίκα του που έχει τα φράγκα. Δεν ξέρω ποιος έχει τα φράγκα, αποτελούν παρελθόν για τον Άρη, τουλάχιστον τυπικά. Πώς την πήρε, ρε φίλε. Λέω εγώ, αποδεικνύεται και βάσει όλων αυτό που είπα ότι δεν υπάρχει κανείς πίσω από τον κύριο Γουλιέλμο. Ή αν υπάρχουν. Περίμενε, ρε. Ναι, αγόρι μου. Περίμενε. Πάμε παρακάτω. Διότι αν υπήρχε κάποιος ή αυτοί που υπάρχουν μπορεί να είναι τίποτα φίλοι του, μπορεί να τσοντάρουν, ξέρω εγώ, κάνα δεκάρικο, εικοσάρικο, τριαντάρι μέχρι εκεί. Αποδεικνύεται διότι διάλεξε αυτήν την διοργάνωση μόνο και μόνο για το λόγο που σας προανέφερα. Άντε τέλειον, έχουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Εντάξει ρε φίλε, θα έχουμε, εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έχουμε Άρη Τρίπολη. Φυσικά. Να δούμε, θα συνέβαινε από τους πανηγυρισμούς. Είναι σημαντικό. Που πήγατε στο Λευκοπύργο, πήρατε εκεί εγώ με τον ΠΑΟΚ. Εγώ είδα τώρα που ερχόμουν από Λευκοπύργο κατσίκια δύο ΠΑΟΚ. Θα επανέλθετε δύο μετά την ήττα από το Γιάννενο. Ναι. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, και για να σας κάνω λίγο να χαρείτε, ναι. Και ο ΠΑΟΚ έχασε σήμερα. Τι λες ρε φίλε. Το μόνο φιλικό που έχασε, να μην 83-69. Ναι. Πάτε για πρωτάθλημα. Στην Κίμη. Όχι, αλλά με αυτό το χαμηλό πάντζε το που είπες και εσύ, είναι νομίζω πάρα πολύ αξιοπρεπέστατη η πορεία της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι χαμηλό σε σχέση με τον Άρη μπάτζετ. Ο ΠΑΟΚ δεν χρωστάει. Ο Άρης χρωστάει 4,5 εκατομμύρια, μπορεί και λίγο παραπάνω. Θα μπει... Καλά, με λάσκαρη θα παίρνατε πρωταθλήματα, θα παίρνατε να πούμε ευρωπαϊκού τίτλου κτλ. Εσά ο μεγάλο ο Ιβάν που κάνει ό,τι και τι δεν παίρνει. Να μην πω τι πήρατε. Ο μεγάλο ο Ιβάν που. Ο μεγάλο ο Ιβάν πήρε και δύο κύπελα που έχει να πάρει από το δεύτερο. Άλλο σου λέω, ο μεγάλο ο Ιβάν γιατί δεν παίρνει και τον μπάσκετ να ρίξει 10 εκατομμυρία και να πάρει για πρωταθλήματα. Πόσο μεγάλο. Δεν θέλει. Ο γίγα 10 εκατομμυρία τη πλάκα. Δεν χρειάζεται. Να τα ρίξω μπάσκετ να χτυπήσω λίγα κομμάτια από Νέκο. Δεν θέλει. Πού είναι ο γίγα. Να μην έπαινε Χατσερίδη και Βέρμπλουμ στα δύο αυτό. Τα παλτά αυτός, και αντάδε τα 3 εκατομμύρια σωστό, ναι. Να έκανε ομάδα σωστό. Για να χτυπούσε το κύπελο. Να σου πω και κάτι. Το ψηρίζουν, τον κλέβουν, τον αδικούν, τον λιδωρούν στο ποδόσφαιρο. Καημέν, να το χτυπάνε και στο μπάσκετ. Τι λέει, πόσο να αντέξιμο ρε ο άνθρωπο. Μια χαρά είναι και άστονα. Είναι θέμα χρόνου. Να του δώσω 10 ευρώ έχω στην τσέπη. Είναι θέμα, δώσ' του. Δεν είναι θέμα χρόνου να κατακτήσει στην Ελλάδα τα πάντα ο ΠΑΟΚ. Είναι θέμα χρόνου. Έχει χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο από τη Ρωσία και έχουμε τίποτα επιστροφές. Η τροπαιοθήκη άρχισε και γεμίζει. Ναι, το θυμάμαι που του είχε πει όταν είχε σιγά, την πρώτη σιγά, χρονιά. Σιγά, όταν σιγά. Είχε έκανε μια ένα σκρίνιο τροπαιοθήκη για το Champions League. Και πει νομίζω κοντά είστε. Και ο φίλος ο κόκκινος, ο φίλος ο. Ποιος? Ο φίλος ο κόκκινος, Ολυμπιακός. Όταν ήρθε ο κύριος Κόκαλης, καμιά πενταετία εξαετία έκανε να παραμερίσει τις προσφυγές. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Ξεκίνησε γιατί εγώ μιλάω κάτι. Τι να ξεκινήσω εγώ, δεν θα πούμε πάρα πολλά γιατί έχουμε διάλειμμα. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα και αλλιώ μετά τις 11. Να πούμε λίγο έτσι κανένα δύο αποτελέσματα στο στοίχημα για τα κουμαρόσκυλα. Γρηγορία, θα τα πει εσύ. Βλέπει. Φυσικά και βλέπω. Άμα δεν έχει τέτοια μάτια, δεν θα σκοτώνω. Έστειλε ο Μπουγάτσα. Πάνε λίγο μπροστά, ξεκινά. Όχ, δε τι έστειλε. Λοιπόν, Αζαξιό Βαλενσιέν 2-1. Μπεζιέρ Νιόρ 1-1, Νανσί Σωσό 0-0. Αυτό είναι εύκολο, πες το. Τι λάς πες μας. Δεν ξέρω τους τόνους. Αυτό που είπαμε περισσότερο. Έλα. Κλερμόν Γκαζελέκ Αζάξιο. Αζάξιο 0-1. Αζαξιόν, συγγνώμη, 0-1. Πες τη λάς ένα 0 καλέ. Ορλεάν Λοριάν. Το είπα καλά. Ναι, μπράβο. Ωραία, 1-0. Παρακάτω. Πού είμαστε. Εδώ. Λαντ Παρί 0-0. Ρετ Σταρ Γκρενόμπλ 1-2. Θα τα ξέρεις, έλα πάμε εδώ. Μπρέσσα του. Φτάνει ρε. Δεν παρακολουθώ. Φτάνει ρε την κοπέλα. Μπρέσσα του Ρου 4-1. Σαμπλή Τσίχλα. Δύο κομπρέσες στη γλώσσα έβγαλε. Μεντράνσι 2-0. Σολέ Κονκάρνο 4-0. Έντερ Κουκουρούκου Λιόν 0-1. Βίλε Φρανς Τουρ 2-1. Πάντα γαλλικά. Μαρινάκης Λαβάλ 2-0. Μαρινάκης ρε. Πο Ροντέο 1-3. Αβράσε Χάπουκερ 2-0. Βράσε Όριζα. Χέλμοντ Σπορ Φόλενταμ 2-1. Φόλενταμ ρε φίλε. Φόλενταμ. Ναϊμέγγεν Γκο Αχέντ Ίγκλς 1-1. Τα υπόλοιπα μετά. Λοιπόν, δεν σε έστειλε το φιλαράκι σου ο Μπουγάτσας. Ο Μπουγάτσας ναι μας ακούει. Σας ακούω λέει. Σιγά το παλτό.
Σιγά το παλτό. Φίλοι μας είναι. Άσε ρε φίλε. Φίλοι μας. Μια χαρά κοπέλα εδώ, η Αναστασία. Εδώ έχουμε... Αντί τι να κάνει γιατί μετά δεν θα πάμε... Φιλιά Αναστασία, να σε καλά. Άσε ρε τώρα με τα παλτά. Εδώ λοιπόν, έχουμε ανώτερη κλάση. Κάσα, καλά να περάσετε εσείς εκεί. Αφήστε να περάσουμε εμείς καλά εδώ. Λοιπόν. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Γι' αυτό έχεις μείνει ανύπαντος. Γιατί? Γιατί τη γυναίκα πρέπει να την κράξει αν την κερδίσεις. Ωραία, φίλε τρέγια. Διάλειμμα, να σε κάνω η εκ τρέγιας, γιατί έχω διατριβή στο είδος τώρα. Ο Γιάννης Βόγλης. Ο Γιάννης Βόγλης του Λίμπερο. Ο Κούρκουλος με γυαλιά. Κούρκουλος. Άντε, πάμε στο διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, στο Λίμπερο 107,4 στον FM. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας στα μικρόφωνα. Η φίλη μας η Γρηγορία. Στο τρίτο μικρόφωνο σήμερα εδώ στο στούντιο και ο Βασίλης Καβαδίας στη δίμηση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά Παρίτσα, δεν είμαστε μαζί έως και τις 12. Λοιπόν, από ένα τέτοιο. Ένα... Λοιπόν, μας παίρνει ο Μπουγάτσας τηλέφωνο. Και άμα θέλει να πάρει τηλέφωνο, να πει στον αέρα. Όχι, όχι, στον αέρα να πάρει. Στον αέρα, ναι, στον αέρα να πάρει. Άμα θέλει. Το τηλέφωνο το ξέρει. Περίμενε. Θα πάρει ανοιχτή ακρόαση. Στον αέρα είσαι ακόμα. Στον αέρα είμαστε, ρε βλάχο. Να πω από τον αέρα. Κλείσε το μικρό. Βάλω, όχι, βάλω τον αέρα. Άντε, ρε βλάχο, καμπόι, μίλα. Μίλα. Όχι, βάλω ανοιχτή ακρόαση. Βάλω τον ανοιχτή. Λοιπόν, όχι, όχι, παιδιά. Άστε, να πάρει τηλέφωνο. Να πάρει στην εκπομπή, άμα δεν. 23-10-287-38 για γραμμές ανοιχτές. Λοιπόν, να πω κάτι το οποίο είναι. Δεν είναι πλάκα, γιατί πολλές φορές διαβάζεις κάτι στο Facebook, κάποια λογότυπα τα οποία κάντε αυτό, αυτό, γιατί μπορεί να σας κλέψουν. Το διαβάζω τώρα επειδή ο συγκεκριμένος... 50 εκατομμύρια, ναι, το διάβασα. Ναι, ο συγκεκριμένος ο φίλος είναι, ας το πω έτσι λίγο, ο κομπιουτεράς της εταιρείας που δουλεύω. Αυτός είναι προχθές που γνώρισα. Όχι, όχι, στην Αθήνα ζει το παιδί, είναι... Ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται της εταιρείας που δουλεύω το πρωί στα κομπιούτερ και είναι μάλιστα ακριβώς αυτή είναι η δουλειά του και σε ανώτερα επίπεδα, ούτως ώστε για τον κυβερνοχώρο και για τις υποκλοπές. Και γράφει ότι πριν λίγο ανακοινώθηκε από το Facebook ότι 50 εκατομμύρια λογαριασμοί έχουν κλαπεί. Έχουν κλαπεί οι κωδικοί. Άρα αυτό είναι, δεν είναι πλάκα, είναι, έχει γίνει. Και τι λέει, καλό θα είναι να αλλάξει τους κωδικούς πρόβασης σας στην πλατφόρμα του Γρηγορότητα και σε όσες ιστιοσελίδες έχετε τα ίδια στοιχεία πρόσβαση. Το κάνουμε και εγώ το κάνω αυτό. Σε κάποια τέτοια έχω τον ίδιο κωδικό. Δεν έχω κάτι να κρύψω, ρε φίλε. Εγώ σα μπουν, με χακάρω. Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι το να κρύψει, να έχει να κρύψει. Τι, έχει καμιά γυμνή φωτογραφία. Έχει κάνει τίποτα sex live στο. Στην και κάμερα. Θα τα έχω στο Facebook. Τι να έχει να κρύψει τότε, άμα δεν έχει. Εσύ έχει τίποτα Γρηγορία τέτοια από νερό. Όχι, δεν έχει. Έχει να κάνει μεσόρο, ξέρω εγώ. Ας του Σαμαρά. Και βγήκανε και είπανε ότι είναι. Τι είναι, μοντάζ. Ναι. Δεν γίνεται. Εσύ έχεις να κρύψεις κάτι στο Facebook. Όχι, όχι, όχι. Έχεις τίποτα, τίποτα αποκλειπτικά εσόρουγα, ξέρω εγώ έτσι, τέτοια. Όχι, τίποτα δεν βοηθάει και το σώμα μου. Γιατί? Τι έχει το σώμα σου. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Τώρα μην αρχίσω και κάνω περιγραφή εδώ πέρα τώρα να πούμε. Θα μπει φωτογραφία μετά, ρε. Αυτό. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Όποτε. Πάει εκπομπή. Έχω κυμπαριλίκι όμως, όπως λέει και ο. Πέρα από το κυμπαριλίκι. Πέρα από το κυμπαριλίκι. Ρε παιδιά, να φύγω εγώ να μιλήσετε. Δεν μιλάω, δεν μιλάω. Όχι, πολύ σαλιάρι. Είσαι σαλιάρι. Ο κύριος Γιώργος Ματσιούκης λέει ότι το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην πόλη τον έφερε, λέει, ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, κύριε Ματσιούκη. Είχε πάρει βαλκανικό κύπελο στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν είχαν συμμετοχή όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Είχαν οι βαλκανικές χώρες. Ναι. Εδώ μιλάμε για ευρωπαϊκό κύπελο. Που έχει συμμετοχή και η Ισπανία, έχει συμμετοχή και η Αγγλία, έχει συμμετοχή και η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Φιλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Ρωσία και ό,τι τελειώνει σε ΙΑ. Καταλάβατε, κύριε Βασίλη. Δεν είναι ωραίο, δηλαδή, έχουμε προπαγανδιστές τώρα εδώ ανάμεσά μας, αριστερά και δεξιά. Μην έχουμε να πούμε και από το σβεστοχώριο λοιπόν, παραπάνω. Ναι. Πάμε στα του ΠΑΟΚ και του Άρη. Αυτά που ήθελες να πεις ότι άλλαξε ο Σίρερ και βάλαν ποιον βάλαν. Ναι. Εγώ θα τα λέω τα του ΠΑΟΚ. Πε τα. Με ευφυδία σα. Μπουγάτσα. Νίκο, πάρε τηλέφωνο 287-38. Το είχα έτοιμο. Άλλαξε ο διαιτητής λοιπόν τη μητέρα των Αχών. την Κυριακή. Ο πατέρα ποιο είναι. Ο Ολυμπιακό. Ο πατέρα. Το Άρης Τρίπολη, ξέρω εγώ. Θα το δει στην 7η αγωνιστική τον πατέρα. Πατέρα, θα το δει και θα είναι σέρβο στην 7η αγωνιστική. Όπω τον είδαν οι άλλοι Κίτριοι, τα σφιτεράκια σα. Που βγάλανε στεναχώρια. Ρε τι γέλιο τα κάνανε. Στεναχώρια βγάλανε. Πάμε. Λοιπόν, το όνομα
του διαιτητή που θα σφυρίξει τελικά το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν είναι ο Σάντρο Σέρερ. Ο Σέρερ. Ποιος είναι? Ναι. Είναι ο Σαν Φενταγί. Φενταγί το βλέπω και Αλ Τζαζίρα. Δεν ξέρω τι το βλέπεις και πώς λέγεται. Εμένα κάτι μου βρωμάει. Πάλι σε βρωμάει. Καλά ρε φίλε, όλα στον ΠΑΟΚ συμβαίνουν. Δηλαδή, τι έγινε δηλαδή, ρε φίλε. Παραμονές του ντέρμπι, δηλαδή μία μέρα πριν το ντέρμπι αλλάζει ο διαιτητής. Κάτι θα έπαθε ο άνθρωπος. Να σας πω τι έγινε. Τι. Η αιτία, όπως αναφέρει η ομοσποδία που ηγείται ο Αριανός κύριος Γραμμένος, στη σχετική ανακοίνωσή της λέει ότι τραυματίστηκε ο 30χρονος διεθνής Ελβετός διαιτητής, τώρα θα πάρουμε τις γραμμές, με την ΕΠΟ να τονίζει πως άρχοντας του κυριακάτικου ντέρμπι, της μητέρας των μαχών δηλαδή, θα είναι ο 35χρονος επίσης Ελβετός Σαν Φενταγί διεθνής από το 2016. Κάποια άλλη αλλαγή δεν γίνεται στην διαιτητική σύνδεση του ντέρμπι. Βοηθός του Φενταγί θα είναι οι Ελβετοί Ιωσίποβιτς και Ζονγκάι. Τέταρτος ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος, ο οποίος είναι αυτός που δεν έδωσε το πέναλτι στους Ζαμπά στον Όφι μαζί με τον Αλεξέα. Δεν λες Φενταγί σημαίνει ατρόμητος και ατρόμητος είναι φύλλα προσκύμενη ομάδα και θα πάει Ολυμπιακάκος. Ναι, είναι η ομάδα που. Πάει, θα το θάψουν τον Ολυμπιακό. Ο πάει μέσα είναι η ομάδα που επί Γκαγκάτση Προέδρου στην ΕΠΟ βγήκα εγώ βαθμολογικά Ευρώπη και έπαιξε αυτός. Παλαιόθεν, τα 2-3 τελευταία χρόνια. Πάμε στον κόσμο. Τα καρφιά βγαίνουν, αλλά οι τρύπες μπαίνουν. 2-87, 23-10, 2-87 και 3-8. Θα πω και εγώ μετά για το 6-9-45, 2-87 και 3-8. Και φυσικά FM και ενώ το σχόλιο σας, το μήνυμά σας, η παρατήρησή σας, οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε στο 54526. Πάμε στο φίλο. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Θοδωρή Ανόβερο, γεια σας. Γεια σου, Θόδωρε. Έχουμε και γυναίκα, Θόδωρε, στο στούντιο σήμερα. Βέβαια, καλησπέρα. Τη γυναίκα καλησπέρα, που έχει και ωραίο γούστο, αφού είναι φαν του Τρέγια, πρέπει να έχει πολύ καλό γούστο. Πες τα ρε φίλε, πες τα ρε φίλε. Ξέχασα να σου πω, ξέχασα να σου πω ότι είναι τυφλή η γυναίκα, εντάξει. Δεν είναι. Θόδωρε, άμα δεις τα μάτια της. Θα τα δεις. Μια λιποθυμία θα την πάρεις, να ξέρεις. Ναι, η κοπέλα είναι Άρης, σημαίνει ωραία κοπέλα. Εντάξει. Ότι έχετε ωραίες κοπέλες, έχετε. Έχει το τίτλο Statham των FM. Έλα, Θόδωρε, δεν σ' άκουσα σίγουρα. Sorry για τη σωστή. Λέω, έχει δίπλα της και εσένα τον Jason Statham από τον FM. Ο Jason Statham είναι το φτωχό. Το φτωχό, να τι. Τον έχω βαφτίσει. Η Γρηγορία μου το έχει βγάλει. Statham λέγεται, πώς λέγεται. Statham. Ναι, Jason, το φτωχό. Εγώ Jason Statham άκουσα, ρε φίλε. Ο καθένας ό,τι θέλει ακούει. Ό,τι θέλει ακούει ο καθένας. Δεν το ξέρεις γιατί το λέμε γι' αυτό. Δεν το ξέρεις αφού λείπεις. Έλα, πάμε ρε Θόδωρε, τσαλιάριδες εδώ. Έλα, Τάσο, είναι ομορφόπεδο Ζάχος, πρέπει να το παραδεχθείς στον αέρα. Καλά, Γρηγορία να δεις τι. Εγώ και ο Ρουβάς δύο είμαστε. Κοίταξε, εγώ που τον είδα τον Ζάχο στη φωτογραφία με σένα, λέω για πεθαμένος τόσα χρόνια καλά κρατιέται. Αυτό μπράβο ρε φίλε, ήταν έξυπνο, εντάξει. Αυτό ήταν καλό, εντάξει. Όπως βλέπεις τα ωραία, στα έξυπνα γελάμε και για φρόντισα και, φρόντισα και πήρε ποιοτική φορμόλη. Ήταν έξυπνο. Ήταν έξυπνο. Έχεις δίκιο, 4 χρόνια νεκροί ήμασταν. Έχεις δίκιο. Χουλιαμά κάνουμε, εντάξει. Όχι, ωραίο. Ρε φίλε, πετυχημένο ήταν. Τι θα πει. Όταν είναι πετυχημένο, άμα δεν ήταν πετυχημένο, θα την άκουγες. Μην στεναχωριέσαι. Εντάξει. Έλα, πάμε. Πάμε τώρα στην μπάλα μας. Οι άλλοι σχεδιάζουν κάτι. Τελευταία στιγμή βγήκε ο Καρτάκιας ο διαιτητής, γιατί θα έπεφτε κάρτα εκεί στο Γαύρο. Θα το πάει πολύ στην κλωτσιά ο Γαύρος στο παιχνίδι. Και μπήκε ο άλλος που δεν δίνει κάρτες. Εντάξει, κάτι μας λέει γι' αυτό, αλλά δεν πειράζει. Καλό είναι να φοβούνται αυτοί. Για να δούμε. Θα το δούμε στο γήπεδο. Θα το δούμε στο γήπεδο. Κοίταξε, εκεί πίσω με τον Μπουχαλάκη και με αυτούς που με το που ντουμπλάρουν δεξιά, μετά ξεχνούνται να γυρίσουν κέντρο και αφήνουν κάτι τρύπες πιο μεγάλες από το όζοντος. Κάτι ψηλιαστήν και αυτοί. Μην νομίζω ότι δεν ξέρουν τη δουλειά. Την ξέρουν. Εδώ ο Σπυριντόνοβιτς τους έπαιρνε, τους έπαιζε box to box ένα ημίχρονο και δεν μπορούσαν να το μαρκάρουν. Ένα παίχτη. Θόδωρο, δεν έχω καθόλου άποψη από Ολυμπιακό, δηλαδή να τον έχω 10 λεπτά. Δεν μπορώ να έχω άποψη, οπότε θα το δω τώρα το μεσημέρι και θα σου πω. Από αυτά που είδα, είναι μια κακή ομάδα ο Ολυμπιακός. Αν δεν είχε φανέλα Ολυμπιακού και ήταν κάποιες άλλες ομάδες, να είσαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν. Κακή ομάδα όμως, Θόδωρε, που παίρνει τα σφυρίγματα και του χαρίζουν νίκες. Έτσι είναι. Για να τα λέμε και όλα, ο Ολυμπιακός δικαιούταν ένα πέναλτι στο μάτσο τον Πανιόνιο, για να είμαστε αντικειμενικοί. Στο 0-0 βέβαια. Έτσι, στο 0-0 δικαιούται ένα πέναλτι. Αλλά υπάρχει ένα ολοκάθαρο γκολ του Μασούρα, το οποίο ακυρώνεται και είναι σκάνδαλο. Τώρα να σου πω κάτι. Και είναι από την αιστεία που έχουν ακυρώσει το γκολ του Ακπόμ. Ναι. Αφόσον τα λες και είσαι μπράβος σου γιατί το λες στο πέναλτι, εφόσον το είδες μετά και είναι όντως πέναλτι του Ολυμπιακού, αυτοί ξέρεις τι λένε τώρα.
Είναι μεν, φυσικά δεν μπορούν να πούν για τίποτα διαφορετικό ότι δεν είναι offside, ότι καλύπτεται ο παίκτη. Αυτοί λένε ότι είναι offside ο Ντουρμισάη όταν παίρνει την μπάλα και τη δίνει σε αυτόν. Εντάξει, είναι γελίο αυτό. Πώς είναι, ναι. Να τη δούμε την τέτοια, μπορεί να μην είναι. Την είδαμε την τέτοια 10 φορές. Δεν είναι, λες εσύ. Εντάξει. Αυτή είναι. Αυτό λένε. Το είδα και δεν είναι. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ δεν το έχω δει, έτσι σου λέω τι λένε. Έχω φίλο Ολυμπιακό. Η διαφορά του Ολυμπιακού με όλους τους φιλάδους είναι ότι προσπαθεί να σου πει, να σου αποδείξει ότι το άσπρο είναι μαύρο. Τελείωσε, παιδί μου, είναι πέναλτι, είναι. Θοδωρέ, άκουσε. Το άσπρο μαύρο τη μέρα νύχτα, το λέω συνέχεια, δεν μπορεί να την κάνει κανένα. Εκτός αν η φάση είναι το χιλιοστό του χιλιοστού. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τη μέρα νύχτα. Κανένας. Όποιος προσπαθεί να το κάνει, ο ίδιος χάνει και τα επιχειρήματά του, η αξιοπιστία των επιχειρημάτων του και η βαρύτητά του, αν προσπαθείς να το κάνεις. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μα μετά δηλαδή, από τόσα χρόνια, ρε Ζάχο, δεν τους έχεις καταλάβει. Δηλαδή, όταν, συγγνώμη, ναι. Στην Αθλητική Κυριακή βλέπεις τώρα το ίδιο πέναλτι σε σένα στον Άρη, σου λένε δεν ήταν πέναλτι γιατί τον ακουμπάει και στην μέση επόμενη Κυριακή στον Ολυμπιακό σου λέει δεν έχει ο δυναμόμετρο για να ξέρουμε από τη στιγμή που έχει επαφή είναι πέναλτι. Εγώ δηλαδή, αυτά τόσα χρόνια παρακολουθώ αυτές τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, έβλεπες επειδή είχαν πολλούς άλλους η Αθλητική Κυριακή, άλλους ο Sky, για τις ίδιες φάσεις υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Και μάλιστα και οι δύο λέγανε ότι σύμφωνα με τον νόμο και το βιβλίο της. Μα πώς γίνεται αυτό το βιβλίο, άλλα να λέει στην μία φάση. Ναι. Δε, οπότε καταλαβαίνεις, εγώ ότι βλέπουν τα ματάκια μου, φίλε. Κανένας, τουλάχιστον διαιτητής δεν ήμασταν, ούτε προπονητές ήμασταν ποτέ, αλλά μπορούμε να κρίνουμε δύο φάσεις. Όταν είναι στο χιλιοστό, να πω εντάξει. Αλλά τώρα να υπάρχει Ολυμπιακός π.χ. να μου πει ότι αυτό είναι offside, ας πούμε, αυτός που το λέει, χάνει ο ίδιος αν το λέει. Καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει τέτοιο. Το ίδιο αν το κάνει Αργιανός, το ίδιο αν το κάνει Παοξής. Δεν είναι. Για τα οφθαλμοφανέστατα, για τα αυτονόητα να μην μαλώνουμε τουλάχιστον. Όχι, εντάξει, να είμαστε και λίγο αντικειμενικοί. Η μεγαλύτερη αξία μιας κατάκτησης, μιας θέσης, ενός τίτλου, οτιδήποτε, είναι η αναγνώριση από τον δεύτερο και από αυτούς που βρίσκονται από κάτω σου. Ωραία. Όταν λοιπόν το παίρνεις από βάβη και δεν υπάρχει αναγνώριση, αυτομάτως και εσύ που το έχεις πάρει έτσι, τρώγεσαι και ξέρεις, σε ρίχνει. Είναι αυτό το πράγμα, ότι όταν ξέρω ότι σε έκλεψα και είμαστε και δύο μαζί έξω και μου το λέει ένας τρίτος, πέφτουν τα μούτρα μου γιατί δεν μπορώ να υπερασπιστώ αυτό που έκανα. Αυτοί τόσα χρόνια έχουν αρρωστήσει φυσικά. Ωραία. Δεν έχουν υγεία. Λοιπόν, τι φωνή έχεις για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, πώς το βλέπεις? Εγώ πιστεύω θα το κερδίσουμε. Είναι εύκολο το παιχνίδι, Τάσο. Εύκολο λέγοντας τι. Όχι ότι θα πάμε να παίξουμε τάβλη, αλλά αυτή τη στιγμή έτσι πως έχει δεθεί το παιχνίδι, που όλα πρέπει να κερδίσει. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι must win. Τελείως. Είναι με την πλάτη στον τοίχο. Εμάς το μόνο κακό είναι ότι είμαστε λίγο ντεφορμέ, αν και με τον Άρη με το πρέσουπα μπροστά που είδα που έκανε στο man to man και έβγαινε, που το έκανε πρόβα για τον Ολυμπιακό, που έβγαινε στις πρώτες πάσες, που δεν το έκανε αυτό. Ο ΠΑΟΚ πιέζει πάντα 3-4 και κάνει παγίδες πίσω. Αν το κάνει αυτό μες στον Ολυμπιακό, εγώ σου λέω από το ημίχρονο μπορούμε να τους πάρουμε κεφάλι. Να μου πεις τώρα μπάλα είναι, μπορεί να μας βάλει μόνο στα στημένα. Ο Ολυμπιακός πιστεύω από στημένα μπορεί να μας. Να μας απειλήσει. Αλλιώς τώρα από τον άξονα δεν μπορεί να απειλήσει. Θα πάει στο κλασικό, πλάγια την μπάλα και από εκεί και πέρα με βαθιές έντρες. Έχει καλή ομάδα ο Ολυμπιακός. Έχει καλή μεσοεπιθετικά, αλλά ακόμα δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός με καλή ομάδα. Καλύτερο προπονητή από πέρσι. Δεν είναι αμελητές ποσότητες ούτε ο Χριστοδουλόπουλος, ούτε ο Φορτούνης, ούτε ο Καμαρά, ούτε ο Τουρέ. Ούτε, Νάτσκο. Νάτσκο και τα λοιπά. Έχει και τεχνίτες που από τον προπονητή του, φίλε Τάσο, τι είδες ακριβώς όμως? Λένε όλοι καλύτερος προπονητής. Εγώ να σου πω τι είδα. Αντί για να κάνει να φτιάξει μια συνεργασία, να δεις ένα σωστό τρίγωνο, πάει τους παίκτες τους απομονώνει, το μόνο που είδα, έτσι. Και πάει στο ένας εναντίον ενός να βγάλει τον παίκτη του γιατί έχει μεγαλύτερη ποιότητα. Σε θέλω λίγο πιο πονηρό. Θοδωρέ, και κάτι. Άσε να τους χρήσουμε φαβόρη. Ναι, εννοείται. Άσε να τους κοιμήσουμε. Ναι, εγώ φυσικά, κοίτα, επαναλαμβάνω, εγώ θέλω να χάσετε φυσικά, Αργιανός είμαι, αλλά μήπως λίγο υποτιμάς, ρε φίλε, και την Ελλάδα, δηλαδή στο Καραϊσκάκι παίζουνε. Δηλαδή αν αυτό το μάτς, ένα λεπτό, αν αυτό το μάτς τώρα ήταν στην Τούμπα, θα μου έλεγες ότι, δεν θα μου έλεγες ότι είναι μεγάλο φαβορί ο ΠΑΟΚ και... λίγο... Έτσι πως είναι οι δύο ομάδες τώρα, γιατί δεν είμαστε. Εάν κερδίσεις, ρε φίλε, συγγνώμη, αν κερδίσεις στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω, ναι. Κάποιος ακροατής το είπε την προηγούμενη και για μένα. Για μένα το μισό πρωτάθλημα είναι. Δεν βλέπω έτσι, να κερδίζει. Είναι το μισό πρωτάθλημα. Ναι, δεν βλέπω όμως να κερδίζει, φίλε. Συγγνώμη. Ήταν χρόνια χωριά της, Ζάχο. Ναι. Τον τελευταίο χρόνο, ειδικά, ωραία. Μου έδειξε ότι στα εκτός έδρας παιχνίδια παίζει καλύτερα από ό,τι στην Τούμπα. Πες ότι. Δηλαδή... Εγώ, αν μην πάω, ξέρεις, θα έλεγα και το χ είναι νίκη. Αυτό θα έλεγα. Όχι φυσικά ότι δεν θα πάω να χάσω, αλλά
Να μου λες από το ημίχρονο θα κερδίσουν και το έχει πολύ υπεραισιόδοξο. Μπορεί να το κάνει. Καλά, και μπορεί να είναι και 2-0 ημίχρονο. Μπορεί να το κάνει. Μπορεί να είναι και 0-2. Μπάλα είναι, φυσικά μπορεί. Έχει τους παίκτες. Ναι, ρε, και εγώ την δεν ομάδα. Είπα και οι άλλοι έχουν και παίζουν ομάδα. Στην έδρα τους. Ναι, αλλά άμα πάρουμε τώρα την εικόνα του ΠΑΟ ΚΑΕΚ και του Πανιωνίου Ολυμπιακού, θα καταλάβεις ότι έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Θόδωρος. Ναι, αλλά το ένα ήταν παιχνίδι που έπρεπε και εσύ 100% να το πάρεις. Γιατί με χει θα ήσουν 2 πόντους κάτω και θα είχες την ΑΕ κάτω. Ναι. Δηλαδή μπορεί και συν 5. Και το ίδιο είναι και για τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό όμως, ο οποίος πήρε 2 μάτς το 94. Ναι, για τον Ολυμπιακό δεν είναι τόσο. Και με σφαγές. Δεν είναι τόσο γιατί έχει αυτό το σου λέει ακόμη. Ο Θόδωρος. Εντάξει, τα πήρε όμως. Ναι, τα πήρε, πώς τα πήρε. Στις κακές του μέρες. Τα πήρε, φίλε Λαμογίδη. Στις κακές του μέρες ο ΠΑΟΚ την πληρώνει όμως. Λοιπόν, Θόδωρε. Έλα, ναι. Εγώ πιστεύω ότι ούτε εσένα μπορεί να σε πάρει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, γιατί, σε 5-6 αγωνιστικές, ούτε εσένα μπορεί να σε γιατί, πάρει ο Ολυμπιακός. Ποιος είπε ότι μπορεί να με πάρει ο Ολυμπιακός, δεν το κάνω. Και στο Χαριλάο παίζουμε. Το Ζάχο προσωπικά να πάρει ο Ολυμπιακός. Ναι, εντάξει. Στο Χαριλάο παίζουμε νομίζω. Πες ένα τελικό σκορ και κλείσε. Για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και για το Άρης Τρίπολη. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πάμε πρώτο. Τελικό σκορ. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το βλέπω 1-2. Ένα-δύο. Πάμε για το Άρης Τρίπολη. Το Άρης Τρίπολη, επειδή είναι, κοίταξε, είναι δύσκολο κάποιες τις δύο πλευρές. Εγώ το βλέπω άντερ το παιχνίδι. Αυτός θα σκοράρει πρώτος θα το πάρει. Άρα 0-0 το βλέπεις. Ή 1-0 σου λέει νίκη κάποιον από, το δύο, από τους δύο. Okay. Δηλαδή είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι στο κύβο βασικά. Είναι δύσκολο. Στον επόμενο θα πει. Ευχαριστούμε Θόδωρε, καλό βράδυ. Στον επόμενο. Ντρέπεται η μικρή. Περιμένω τον επόμενο. Καλησπέρα στον επόμενο φίλο. Ποιο είναι δύσκολο, η προπόνηση του Άρη με το χωριό της Αρκαδίας. Φίλε, αν θέλεις όνομα και ομάδα σε παρακαλώ. Όνομα θέλεις. Κόμπστον! Αν θέλεις όνομα και ομάδα, είσαι ένας μικρός θεούλης. Έλα από το στούντιο να σε αγκαλιάσω και φύγε. Καταρχήν γίνεται να μιλήσετε για ποδόσφαιρο και να αφήσετε τα σάλια. Εγώ δεν έκανα κανένα σάλιο, εδώ. Εγώ, τι το λες εμένα, εδώ στον τρέγια. Τώρα μόλις πέρασα δύο πυροσβεστικά μπροστά από εδώ από το μαγαζί και έρχονται εκεί στο στούντιο. Ναι. Γιατί έχει πλημμυρίσει από σάλια, λέει το στούντιο εκεί πέρα. Από τώρα, μένα βρε σάλια, εγώ πού άκουσες να κάνω σάλια. Θες να μην έρθουν, υπάρχει ο κατάλληλος υδραυλικός, ο οποίος έχει παρατσούκλιο υγρασίας. Δεν χρειάζεται να έρθει κανένα πυροσβεστικό. Ρε εσύ, εγώ πού άκουσες να σαλιάρισω εγώ. Περιμένω με αγωνία την μητέρα των μαχών. Τι ζηλιάς. Και τον πατέρα θα περιμένεις μετά, μη στα αγωνία. Πάντως λέω ρε παιδί μου, πόσο τυχερός μπορεί να ήμουν προχθές. Γιατί? Χθες δεν σας πήρα, χθες ή προχθές, πότε ήτανε. Ναι, πόσο τυχερός ήμουν, δηλαδή εκεί που σας έλεγα για την άποψη των Αθηναίων για τα μάτια του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Έφτασε μύτη ο Σπύρος ο Συνοδεινός, το φιλαράκι μου Αθηναίος ήρθε στο μαγαζί να δει το Ολυμπιακός Λεβαδιακός, ήρθε στο μαγαζί και πώς το... Δηλαδή, ακριβώς, πραγματικά... Μήπως τώρα που είπες για τα δύο πυροσβεστικά έρχονται προς τα δω. Ναι, έρχονται εκεί. Έρχονται εκεί, δεν ξέρω, έχει μια πίτα σχεδόν για τον Ολυμπιακό. Ήρθε ο Ολυμπιακός, δεν έλεγε τίποτα άλλο. Να σοβαρευτούμε, αλλά να πω κάτι. Δεν είπα. Επειδή καρφώνεσαι. Μην καρφώνεσαι. Μια μας λες για. Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Καρφώνεσαι. Μια μας λες για πυροσβεστικά είναι κόκκινα. Μια μας λες για Ολυμπιακούς είναι κόκκινος. Εντάξει, μην κρύβεις τόσο τον κόκκινο πρόεδρό σου, τον δηλωμένο Ολυμπιακό. Φτάνει δηλαδή. Τρέγια, είσαι ζαλισμένος από το 1-1, λέει ο Τζίλι. Από Βόλο. Τι είναι ζαλισμένο. Είσαι ζαλισμένο από το 1-1. Αδιάφορο μάτσο. Αδιάφορο. Θα προκριθώ και ήδη. Έλα, για λέγε ρε Μπουγάτσα. Να πούμε λίγο, να πούμε. Να το χωριό της Αρκαδίας, για πες μας. Το παιχνίδι είναι δύσκολο τώρα, εντάξει, δεν είναι, είναι δύσκολο το μάτσο. Σκορ πες μας. Σκορ. Ειδικό. Πιστεύω 2-0 θα τελειώσει. 2-0. Γιατί γέλαζε. Ο Πόποτας έρχεται από το Κολοκοτρονίτσι, θα σε τιμωρήσει, φίλε. Κοίταξε, άκου να δεις κάτι. Ο Άρης έχει μια πολύ σημαντική απώλεια που είναι ο Μπρούνο Γκάμα, έτσι. Για μένα είναι ένας από τους δύο καλύτερους παίκτες του φετινού Άρη. Έχει μπροστά πολύ κομμάτι. Έβαλε στα καλά σου την Τούμπα, ρε φίλε, και πάλι δεν κέρδισε. Έχει πολλές επιλογές. Και με δικιά σου διαιτησία δεν κέρδισε. Έχει πολλές επιλογές ο Άρης και αδικήθηκε και στην Τούμπα διαιτησία. Προχώρα. Νομίζω είναι μεγάλη απώλεια, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος θα αναπληρώσει το κενό. Σε λέμε, έχουμε πολλούς μπροστά. Τι πιο κενό. Όπως θα αναπληρώσει το κενό, είναι μεγάλο κενό. Εντάξει, είναι πολύ τεχνίτης. Είναι ο παίκτης που μπορεί να σε κάνει τη φάση, μπορεί να δώσει την μπάσα, να βγάλει κάποιον παίκτη τετατέ. Έχουμε και άλλους παίκτες. Πού τον είδες, μωρέ, σε 3 μάτς και μας τα λες αυτά. Καταρχήν δεν είναι 3 μάτς. Σε 2,5 μάτς, μωρέ, και στο 1,5 δεν βλέποντα. Ήταν για αλλαγή από το 10.
Καταρχήν είναι τέσσερα παιχνίδια, δεν είναι ένα, είναι τέσσερα μάτς. Πέντε, έτσι, εκτός πέντε επίσημα. Δεν είπα ένα, είπα δυόμιση. Πέντε επίσημα και καμιά δέκα φιλικά. Πού τον είδε. Εδώ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές ούτε φανέλα καταδέχτηκα να το κάνω στην μπουτίκ. Ξέρω τα λέω. Μην το βάζεις να πίνει ρε. Τι είναι το βάζει. Δεν πίνει τίποτα. Νεράκι. 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 Γρηγορία δίπλα μου είναι. Γρηγορία πρόσεχε τώρα. Είναι αρπακτικό μεγάλο, πρόσεχε το. Μεγάλο αρπακτικό είναι. Ποιος μίλησε ρε. Ποιος μίλησε πραγματικά. Ποιος μίλησε ρε παιδιά. Πάρτι σκούπιασε και βάραμε. Σας περιμένω μετά από εδώ να και ένα σοβωτάκι. Έγινε Νίκο. Χαιρετίσματα και στο Μανώλη. Χαιρετίσματα. Αντί να πεις μπουκαλάκι ποτάκι. Πες ένα μπουκαλάκι. Και να βγαίνεις με καμιά ωραία παρουσία. Φωτογραφία. Άντε πάλι. Ωραία, ωραία φίλε. Έλα στον επόμενο φίλο. 23-10-287-38. Οι ντροπαλούλιδες και εσείς που κρυφακούτε. FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-526. Πρόντο. Άντερελάς, χωριό, πέσε να πούμε. Άντερελάς. Πρόντο. Χωριό. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλέ μου άνθρωπε. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Να πούμε λίγο για το Άρης Τρίπολη. Βέβαια. Με πήραν μονότερμα εδώ. Αν θέλετε το όνομά σας. Ο Σαλιάρης εδώ. Λοιπόν, είμαι ο Κλεωμένης. Γεια σου, Κλεωμένη. Ο παπάς, ο πάτερ που κράζει. Άστονα. Δεν κράζω κανέναν. Αριανός είναι ο άνθρωπος για το Άρης Τρίπολη. Δεν έχει ένα κλεωμένη που πάει στο Καραϊσκάκι, ναι, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Τούμπα και τους βρίζει όλους και φτύνει. Και τα δαιμόνια. Σαν τη λίμνη τα Γκανίκα, κλέπες τους ρίχνει. Έλα φίλε, έλα πάμε. Απλή συνωνυμία. Έλα κλεωμένη. Τι ομάδα είσαι, Άρης? Ναι, ναι. Έλα φίλε, εγώ πρώτη φορά σε ακούω. Καλώς ήρθες. Το παιχνίδι λοιπόν υπάρχει φαβορέ. Στο παιχνίδι Άρης Τρίπολη, ξεκάθαρο φαβορή είναι ο Άρης. Φυσικά. Όμως. Στα προηγούμενα παιχνίδια ο Αστέρας Τρίπολης έχει αδικηθεί. Αυτό πρέπει να μας βάλει σε κάποιες σκέψεις. Στα δύο από τα τρία αδικήθηκε. Έχει αδικηθεί. Στα δύο, λοιπόν, στο ένα δεν αδικήθηκε γιατί έπαιξε με 11 ενώ πέτρεψε με 9 με τον Πάο. Οπότε ο Άρης βέβαια δεν έχει να φοβηθεί κάτι, γιατί θα έχει και τον κόσμο, παίζει στην έδρα του, είναι το φαβορί βέβαια. Τίποτα δεν είναι απόλυτο ότι θα κερδίσει. Σκληροτράχηλη ομάδα και σφιχτή ομάδα με τον δεν ξεχνάω τον Παντελίδη. Τον κύριο Παντελίδη που είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Αποδεικνύει το ότι είναι πραγματικά. Ναι, αλλά καταπίνει τη γλώσσα του όταν μόνο στην Τούμπα άνοιξε τη γλώσσα του. Ο Άρης με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ την κατάπηκε τη γλώσσα του. Που αδικήθηκε όπως είπατε και εσείς κατάφορα, έτσι κύριε Κλεωμένη, όπως είπατε και εσείς. Ναι, αδικήθηκε, το είδαμε ότι αδικήθηκε. Ναι, τον Πάο δεν αδικήθηκε. Μια χαρά αδικήθηκε. Ελπίζω όμως να μην αδικηθεί ο Άρης την Κυριακή. Και εμείς αυτό ελπίζουμε. Πρώτο Θεός. Λοιπόν, νομίζω ένα σκορ 1-2-0 και εγώ το βλέπω. Ναι. Ο Άρης έχει πάρα πολύ καλή άμυνα πίσω. Υπήρχε μια τυχαία ήττα από τα Γιάννενα, όπως είδαμε όλοι. Έτσι. Τυχαία ήττα, πέρα για πέρα τυχαία ήττα, γιατί η μπάλα νομίζω πήγαινε out στο σουτ που έγινε και πέρα στα Γιάννενα. Πήγαινε και χτύπησε η μπάλα πάνω στο Δελιζήσι. Δεν το ήθελε το παιδί, αλλά το έβαλε. Ναι. Πολύ σφιχτή άμυνα, αρκετή ποιότητα μπροστά. Νομίζω ότι θα το βρει τον γκολ είτε από τον Ματέο Γκαρσία, είτε από τον Γιουνές, είτε από τον Ντικινή. Κάποιος θα μπορέσει να βάλει. Εγώ θα εκπλήξω, θα δώσω αυτό το σκορ, ένα σκορ που θα το πληρώνει και αρκετά πιστεύω. Εγώ θα το δώσω 3-1 ακριβές σκορ αυτό. 3-1. 3-1 πιστεύω θα κερδίσει ο Άρης. Αυτό το μάτσο είναι. Έτσι λέω εγώ ρε παιδί. Εντάξει, ρε, ένα ευρουλάκι. Ανταπαντώ ρε φίλε. Το μάτσο είναι άντερ. Ναι, το πιο λογικό είναι αυτό που λέτε εσείς. Το μάτς είναι άντερ. Ξεκινάει ένας που νιώθει από ποδόσφαιρο από χ το μάτς. Να σου πω κάτι. Το λογικό είναι αυτό που λέτε εσείς. Γιατί τα τρία μάτς της Τρίπολης, τα δύο σίγουρα έληξαν 1-0. Το τρίτο τι έληξε. Δεν ούτε θυμάμαι. Αυτά που θυμάμαι το 1-0. Κέρδισε νομίζω ένα παιχνίδι, το κέρδισε το τελευταίο. Ναι, εντάξει, στην έδρα του. Ναι, 2-0 από το 12. 2-0 από το 12. Ήταν με τον Απόλλωνα που. Ναι. Είναι η χειρότερη ομάδα νομίζω στο πρωτάθλημα. Σκέφτεσαι να πήγες αυτό over, φίλε, από το 12-2-0 και να βγει. Πιστεύω ότι ο Απόλλων είναι η πρώτη ομάδα που έχει πέσει ήδη. Και μεγάλη υποψηφιότητα είναι και η Λαμία η δεύτερη. Τώρα για τις άλλες. Βεβαίως, ναι. Βέβαια, είπατε στην αρχή είπατε και τη μαγική λέξη. Ποια είναι αυτή? Αναφέρετε το όνομα Ροβάς. Ναι, μου λένε εντάξει, χαρτολογώντας το είπα, γιατί μου λένε είσαι ωραίος. Λέω ναι, εγώ και ο Ροβάς είμαι. Μπράβο. Και επειδή δηλώνω μεγάλος θαυμαστής του Ρουβά, ναι. Γι' αυτό και λέω κάτσε να πάρω τηλέφωνο. Αλλά εντάξει. Όχι, το μοιάζω λίγο, δεν είμαι. Εντάξει, έχει πολλούς αριάνους που θαυμάζουν τον Ρουβά, το επιβεβαιώνεις, φίλε.
Ναι. Δεν είναι κακό. Αυτή είναι για... Φίλε Αστέρι είναι ο Ρουμπάς και, και εμένα μου αρέσει. Ναι, ναι, τι. Ας αρέσει. Όχι, φυσικά γιατί, αρέσει. Αν έρθει στην Τούμπα, δηλαδή ο Ρουβάς θα του κλείσει την πόρτα. Όχι, ρε φίλε, σοβαρά. Εδώ ήρθε η Πάολα, ήρθε να πούμε στην Τούμπα. Παοξάκι άρρωστο, βέβαια. Εντάξει, λίγο. Ξέρεις τι με χάλασε εμένα κλεωμένη. Ο Τρίφος Σαμαράς που είναι με κασκόλ του Άρη. Ήμουν σίγουρος, παιδιά, θα το πει. Γεια σου, κλεωμένη. 1-0-5 το δικό. Γεια σου, κλεωμένη. 1-0-5 το δικό. Αφού το όχι μου, εγώ είμαι συμπαθέστατο ο Τρίφωνας. Δηλαδή από την κατηγορία, ας πούμε, των συγκεκριμένων είναι κάτσε καλά. Δεν πηγαίνει και αν σε κουρεύει κιόλα. Είναι συμπαθέστατο. Μα όχι, φίλε, δεν το διακινδυνεύω με τίποτα. Γιατί αυτό μπορεί να παίρνει κανένα 300 στο κούρεμα το απλό. Σε ποιον πα, Παρμπέρι. Στο μπλε χωριό, ρε φίλε, στο μπλε βουνό εκεί πέρα πάνω. Ναι, έχει. Στο Γιάννη, ρε φίλε, ωραίος, ωραίος. Ωραίος ο ένα δεκαρικάκι σε κάνει μπανάκι πριν. Τι μπανάκι, ολόκληρο. Κεφάλι, ρε φίλε. Κεφάλι, ρε φίλε. Το πας και σε κάνει ολόκληρο. Έλα, να δεις, με κάνει ολόκληρο. ήταν... Έχει ένα. Τώρα πάμε στο break. Έχει ένα κομμωτήριο κάπου στα Λαδάδικα που είναι γυμνώστηδες. Πώς δεν πήγες ακόμη. Θέλω να πάω. Είναι γυμνώστες. Πας, λέει, κάτω... σε κάνουν. Βασίλη. Κάτω... Πάμε, αυτός είναι. Δεν, κάτω είναι υποστηρικτή της εκπομπής. Πάμε. Μα και τι θα πάω. Θα πάω να κάνω την γνωριμία και το κάνω χωρίς. Χορηγία ζητά. Να ναι. Εγώ, να θα κάνουμε κλήρωση μετά. Δύο ακροατές θα κερδίζουν κούρεμα σε γυμνώστες. Εκεί να δει συμμετοχή. Ούτε Άρης πάω και εισιτήρια δεν δίνει. Εκεί φυσικά πρέπει να πάει η Γρηγορία να δουλέψει. Εκεί να δει τι γυναίκα. Μπορεί να ακούει ο μπαμπάς μου. Δεν πειράζει. Εντάξει, τι λέμε. Ο μπαμπάς δεν ξέρει δηλαδή τι κόρη έχει. Δηλαδή έλε. Η ουρά. Η ουρά από την Πολυτεχνείου. Θα φτάνει στην 28 Οκτωβρίου στο Μπελόκηπους. Έχει δίκιο ο μεγάλος Μπουγκάτσας. Φέτσο σάλι. Θα κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα αμέσως μετά το 23.10. 2.87 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας, όπως και το 69.45, 2.87 και 3 οκτάρια. FM και NO, το μήνυμά σας στο σχόλιο σας το 54.526. Πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη, γιατί με αυτόν εδώ πέρα με τα σάλια, τι να πω. Πλημμυρίζαμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το δεύτερο. Δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε πάντοτε στο Λίμπερο 107,4, ράδιο Μαρμίτα στον αέρα. Στο στούντιο ο κύριος Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλιν και η φίλη μας η Γρηγορία. 2310-287 και 3 οκτάρια. 6945-287 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Για τα μηνύματά σας, οι ντροπαλούλιδες και εσείς που κρυφακούτε και δεν είναι κακό, πείτε το. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Χάνει μπάγκερ από τη Χέρτα. 2-0 χάνει. Δεν χάνει. Είναι στο 80. Χάνει. Χάνει. 2-0 στο 83. Οπότε γεια σας. Πόσο δίνει αυτό. Αυτό στην αρχή έδινε κανένα 6-7 φράγκα. Το δίνει. Εντάξει. Έχει αυτό που λέγαμε. Έχει καλές μονάδες ο Ολυμπιακός. Ας πούμε. Θέλω και εγώ ένα σχόλιο να κάνω για τον Άρη. Γιατί... Το Γιάγια Τουρέ, ρε φίλε, έτσι δεν μπορεί να τον αγνοήσει. Δεν νομίζω να ξεκινήσει ο Τουρέ. Όποια, μπορεί να μπει. Όποια ηλικία και να πούμε, ο Φιτφατζίδης δεν είναι καλό παιχτάκι. Είναι καλό. Ο Χριστοδουλόπουλος δεν είναι καλό. Είναι, πώς δεν είναι. Ο Φορτούνης δεν είναι καλό. Ο Καμαρά είναι πολύ καλό. Καμαρά δεν είναι καλό. Έχω ακούσει δηλαδή τώρα να μιλήσω, σου είπα 10 λεπτά έχω δει. Και η Γέρμε δεν είναι καλό. Είναι. Τον Νάτχο, έχει Νάτχο, εντάξει. Τον Νάτχο τον ξεχνά συνέχεια τον Νάτχο. Καλούτσικος είναι. Καλούτσικος. Τον Πάοκ όταν έπαιζε πολύ καλός. Τώρα δεν το λέω να πικάρω. Ναι. Έτσι στον Ολυμπιακό πάκος... εντάξει έβαλε ένα γκολ, δεν είδαμε κάτι άλλο. Όχι, λέω, όχι, κοίτα, το ότι θα παρουσιάσει είναι άλλο. Λέμε, έχει ποιότητα ή δεν έχει ο Νάτχο. Έχει. Έχει, άμπρα. Και ποιότητα και εμπειρία από Champions League. Είναι παίκτη Champions League, δεν το συζητάμε. Ναι. Μην τρελαθούμε τώρα. Βασίλη, τι γορύπαση ήταν. Ήτανε, επειδή θυμάμαι σε ένα μάτι. Μα βάζει κάτι στο Δουλόπουλο να πούμε μαραμένη μου γαρδένια να ακούσουμε καλύτερα. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα σχόλιο, ναι. Ναι. Αλλά έχει κάτι ο Τσιμίκας παίζει να καταλάβει, ο Μπουχαλάκης. Έτσι. Κάποιο Χασάν Αχμέτ. Κάνει λάθο, είναι πολύ καλό ο Χασάν. Ξέρει ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό. Αυτό είναι center forward τη Εθνική Αιγύπτου. Μπα. Δεν τον πήρε ο Κούπερ. Αυτά είναι ιστορίε του Μουντιάλ που έγινε το καλοκαίρι. Ήταν το πρώτο φαβορί για να είναι center forward. Δεν τον πήρε ο Κούπερ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και έβαλε ποιον έβαλε. Έβαλε το Σαλάχ να τον πάρει τηλέφωνο και του το πει αυτός. Είναι πιο καλός από τον Ασαριφάν. Δεν ξέρω. Σου λέω είναι πάρα πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα παίξει αυτός. Μπορεί να παίξει ο Γκιγέρμε. Δεν ξέρω. Αλλά είναι καλός παίκτης και με την μπάλα κάτω είναι καλός. Λοιπόν. Αυτό που θέλω να πω, εγώ διαφωνώ. Δεν ξέρω, ο Νίκος το είπε, ο φίλος ο Κλεωμένης ο Αριανός, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ποιο? Είναι βέβαια απώλεια και φυσικά θα θέλαμε να έχουμε τον Μπρούνο Γκάμα, αλλά ο Άρης από τη μέση και μπροστά έχει πάρα πολλές επιλογές.
που μπορεί να καλύψουν επάξια την, τον τραυματισμό του Μπρούνο Γκάμα. Δεν είμαστε. Επιλογές, φυσικά, ο Ντιγκίνι μπορεί να παίξει εκεί πέρα. Ο Ντιγκίνι είναι χώμα, σέρνεται. Ο Ντιγκίνι, ρε φίλε, άσε. Δεν βλέπετε, ρε φίλε. Άσε το χώμα. Δεν λέμε αν υπάρχουν ικανότητες. Δηλαδή ο Βιερίνια βλέπετε, συγγνώμη. Θα τον πάω. Ναι, αλλά έχει ικανότητες. Έχει ικανότητες, αλλά έχει 4 μάτς. Ναι. Το παιδί είναι στη μετριότητα. Κανένας παίκτης, τάσο 30 αγωνιστικές είναι το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να είναι 30 αγωνιστικές καλός ή 30 κακός. Θα έχει και ένα ντεφορμάρισμα. Ο Ντιγκίνι, δεν είπαμε ότι είναι, ξέρω εγώ, ο Μπέιλ, αλλά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Το έδειξε πέρυσι στον Ατρόμητο, το έδειξε και στις πρώτες αγωνιστικές εδώ. Εντάξει, το προηγούμενο μάτς πραγματικά, ειδικά στα Γιάννενα, δεν υπήρχε στο γήπεδο. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί να ήταν κακό βράδυ. Έχει τις δυνατότητες, θα παίξει πιστεύω από εκείνη την πλευρά. Εγώ επαναλαμβάνω, πιστεύω επειδή είναι ένα παιχνίδι που ο Άρης πρέπει να το πάρει. Είναι ένα παιχνίδι αυτό που λέμε των 6 πόντων, γιατί η Τρίπολη θα είναι μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει μαζί με τον Άρη τις δύο θέσεις που θα που μένουν για το ευρωπαϊκό εισιτήριο, για τα ευρωπαϊκά μάλλον εισιτήρια. Πιστεύω, επαναλαμβάνω, ότι θα κατεβάσει δίδυμο Σιώπη με τον Μπάσα, μπροστά θα αφήσει, δεν ξέρω ποιον, θα ήθελα τον Μαρτίνεθ να ξεκινήσει επιθετικά ο Άρης, γιατί παίζει και στο γήπεδο ότι θέλει την νίκη, και μπροστά τριπλέτα που είπαμε είναι γνωστή, την κοινή θα έχει στη μία πλευρά πιστεύω, Ματέο Γκαρσία στην άλλη και στη μέση Γιουνές. Και μπορεί να το αλλάξει αυτό, μπορεί να φέρει μετά τον την κοινή πίσω, αν δεν τραβάει ο Μαρτίνεθ, και ο Μαρτίνεθ μπορεί να παίξει ασβέστη, μπορεί να παίξει στη γραμμή πάνω. Τι θα κάνει, έχει επιλογές. Όχι, έπαιξε στα Γιάννα ένα 20 λεπτό σχεδόν και ήταν και μάλιστα το 20 λεπτό που έκανε και 2-3 φάσεις ο Άρης. Δηλαδή από εκεί λίγο ζωντάνεψε με τον που μπήκε ο Μαρτίνεθ και ο Σιώπης. Πιστεύω είναι ένα μάτς το οποίο πρέπει εύκολα, δύσκολα, μισό 0, 1/4 0 πρέπει να το πάρει ο Άρης και πιστεύω θα το πάρει. Και πρέπει το γήπεδο όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Εγώ αυτά τα. Καλύτερα να έχει 5.000 φιλολόγους για να κερδίσει ο Άρης από το να είναι γεμάτο και να μην κερδίσει. Εντάξει, φυσικά στήριξη, ναι, έσοδα, τέτοιο, εντάξει, τα καταλαβαίνω. Πρωταρχικός στόχος. Δεν θα έχει είναι... καλό καιρό πάντως. Ναι, την είπε στην καλή κουβέντα, ναι, λέει για βροχές, δεν μας πειράζει. Θα έχει βροχές, ανέμους. Και ο τυφώνας. Πάνω από το Χαριλάο θα είναι ο τυφώνας. Δεν ακουμπάει από εδώ, ρε φίλε. Ο τυφώνας θα πιάσει Κύθυρα, θα φύγει προς Αιγαίο, θα πιάσει λίγο την Αττική. Μην έχουμε καμιά ιστορία στο ΠΑΟΚ, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τελευταία φορά που είδα το Χαριλάο στην Παπαναστασίου ήταν, δεν ήταν στα κίνδυνα πάντως. Ναι. Οπότε δεν κινδυνεύει. Εντάξει, απλά λέω ότι θα έχει. Ναι. Δηλαδή, ήδη... ξέρεις τι άκουσα, να το συζητήσω. Πάνω στο ασβεστοχώρι. Για την Κρήτη λέει. Ναι. Ο Όφη που παίζει μπορεί, λέει, να αναβληθεί γιατί περιμένουν αυτό το κυκλώνα. Πώς το λένε εδώ, το. Είναι ξαναπρός της Κατρίνας. Όχι, λοιπόν. Λέγεται Ζορμπάς. Η κακοκαιρία των ξενοφών. Για πες μας, Δεσποινή, εσύ. Όχι, αυτά είναι. Πες κάτι για τους Ζορμπάς. Επόμενος ήταν ο Μπουγάτσας. Την Κυριακή. Τυφώνας Μπουγάτσας. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλό. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, στον αέρα είσαι. Έλα. Έλα, μ' ακούτε. Σε ακούμε. Τι κάνουμε, καλά. Καλησπέρα, φίλε. Καλώ στον ηγεσία. Λίγο βαθιά σε ακούμε, Νίκο. Κάτσε μισό λεπτό να βγάλω τα. Ναι, μπράβο. Ναι, Χάνσφερι Μιλουζέ. Τα καλώδια μου, ρε. Έλα, τα καλώδια. Τα βγάλες. Τα έβγαλε. Τώρα τα ξαναβάλτα. Τα έβγαλε. Έλα, πάμε. Τι έγινε, καλά. Ότι έχουμε έγινε, ωραία παρέα εδώ, όπως βλέπεις, καλή διάθεση. Ναι, έχετε διάθεση. Να έχουμε την ίδια διάθεση τη Δευτέρα. Ναι, ο Τρέγιας έχει μεγαλύτερη διάθεση μετά το 1-1 που δεν έχασε. Κατάλαβες, είναι λίγο πιο έτσι. Το κύπελο στο είχα πει και να χάναμε και να κερδίσουμε. Το είπαμε, εντάξει. Ναι, εντάξει. Όπως έπρεπε να γίνει. Έτσι, πάμε. Να γίνει, γιατί δεν λες, φίλε, ότι με 10 από το 59 δεν μπόρεσες να με κερδίσεις. Δεν έγινε όπως έπρεπε. Και με δική σου. Δική σου είναι υπερβολή δική σου διαιτησία. Με όχι, πολύ καλή διαιτησία μέσα στην Τούμπα. Άκουσε με, δεν έγιναν όπως έπρεπε τα πράγματα. Γιατί άμα. Ένα λεπτό ηγεσία. Ορίστε. Άστο να αυτό να κάτσε λίγο, ρε φίλε. Τι άστο, τι με γοσαβούρα είμαι. Έλα, ρε ηγεσία, πες. Κοίταξε, άμα έχω φτάσει σε σημείο. Να ρυθμίζω διαιτησία μέσα στην Τούμπα, τότε. Δεν είπα αυτό. Έχω ξεφύγει. Ηγεσία, δεν είπα αυτό. Δεν μπορώ να ρυθμίσω στο καλά τελειμά. Είπα και νομίζω ότι θα συμφωνήσει γιατί είσαι αντικειμενικό, ότι είχε πολύ καλή διαιτησία με τον Σιδηρόπουλο μέσα στην Τούμπα. Εντάξει. Μια καλή διαιτησία ήταν.
Μία διαιτησία που πρέπει να είναι, έτσι. Ναι, το πεναλτάκι όμως θα είναι. Ναι, αυτή η διαιτησία. Μακάρι, λέω εμένα, να με σφυρίξουν έτσι στο Χαριλάου. Τρία λαθάκια έκανε ο Σιριώκλης. Στο Καραϊσκάκι, έτσι. Εγώ θέλω να μην ασχολούμαι με τη διαιτησία, θέλω να παίζουν τη διαιτησία όπως πρέπει να παίζουν. Ωραία. Θέλω να βλέπω μπάλα, να ασχολούμαι με τη διαιτησία. Ναι, Νίκο, αλλά όταν μου ακυρώνουν αυτό το γκολ στον Πανιόνιο του ΑΚΠΟΜ 4 μέτρα, που είναι ο καλυπτόμενος. Δεν γίνεται να μην την ασχοληθείς, Νίκο. Γι' αυτό να σου πω. Συγγνώμη, είναι δυνατόν να μην την ασχοληθείς με αυτό το πράγμα? Για να σοβαρολογούμε και λίγο. Κοίταξε τώρα να ξέρεις, επειδή αναφέρθηκες χτες και για ιστορίες, χτες άκουγα Γεωργίου. Το ξέρεις του Γεωργίου, κάτω Αθήνα. Πώς δεν το ξέρω, βέβαια. Ο οποίος έλεγε, μέχρι τώρα έλεγε, ότι φέτος η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα, είτε το θέλετε είτε όχι. Γιατί ελέγχει τη διαιτησία και όλα αυτά. Εχθές βγήκε και είπε, ξέρεις τι είπε. Δεν ξέρω αν άκουσες, αν έμαθες. Λέει, ό,τι έλεγα για την ΑΕΚ τα αναιρώ όλα. Γιατί πλέον έχει γίνει συμμαχία μεταξύ Ιβάν και... πώς το λένε αυτό του Ολυμπιακού. Μαρινάκη. Και το Μαρινάκη. Καλά γίνονται αυτά. Έχει γίνει τεράστια συμμαχία. Ναι. Και η συμμαχία, σας αναφέρω, με στοιχεία και με επιχειρήματα. Ποια στοιχεία έδωσε? Πρόσεχε, δεν είπε τίποτα. Αυτό θα σου πω. Από τους 23 διαιτητές, οι 17 είναι από την Λάρισα και πάνω, Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Τις μεγαλύτερες σφαγές έχει φάει από Θεσσαλονικιού ο Πάγκου, να ξέρεις. Πάμε παρακάτω. Ξέρω εγώ τι να πω, ρεσί. Τι να πω. Αυτό είπε και ένα αυτό. Και δεύτερον, στην ΕΠΟ, από τα 17 άτομα, τι είναι μέλη της ΕΠΟ, ξέρω εγώ τι είναι αυτά τα μέλη. Ελέγχει μαζί με το Μαρινάκι τα 11. Η ΑΕΚ ελέγχει τα 6. Μάλιστα. Κοίταξε λίγο τώρα, Νίκο. Επειδή είπες δεν θες να ασχολείσαι με τη διαιτησία, αλλά το είπες αυτό που το είπες. Έως τώρα. Ο, δεν θέλω να ασχοληθώ, ρε. Έως τώρα την εύνοια, τη μεγαλύτερη εύνοια, εκτός από το πέναλτι του Πρίγιοβιτς που είναι αμφισβητούμενο, όπως λέτε, για μένα είναι πέναλτι. Την εύνοια την έχει πάρει ο Ολυμπιακός περισσότερο και λίγο η ΑΕΚ. Μετά. Από τα ίδια έχουν. Έτσι. Δηλαδή ένα πέναλτι που παίρνει η ΑΕΚ που δεν είναι πέναλτι με τίποτα. Ο Ολυμπιακός είδαμε πως κέρδισε στα δύο μάτς. Και του ΠΑΟΚ που δεν είναι. Έτσι. Το πάει μία του ΠΑΟΚ όμως που δεν είναι. Υπάρχουν τρεις φάσεις. Τρεις φάσεις που δεν δέχεται δύο κόκκινες. Yeah. Είπαμε ο Αστέρας Τρίπολης και ένα πέναλτι. Αλλά εσείς πάλι μένετε μόνο στο πέναλτι που πήρε ο Πρίγιοβιτς. Για την ΑΕΚ, ξέρεις τι θα σου έλεγα. Ναι. Ότι επειδή δεν πήρε τόσα εκατομμύρια, πήρε γύρω στα 30 εκατομμύρια. Και δεν έκανε ουδεμία μεταγραφή. Δεν έκανε επενδύσεις, ρε φίλε. Ο Γατούλης, λοιπόν, ο Σκρούτς δεν έκανε καμία επένδυση. Νομίζω ότι ο Σκρούτς πέταξε λευκή πετσέτα για το φετινό πρωτάθλημα. Ο Σκρούτς. Δεν τον έχω τελειωμένο. Δεν τον έχω τελειωμένο. Να σου πω κάτι, Νίκο. Αυτό καταλαβαίνω. Μέση Ντούμπα την είδες στην ΑΕΚ. Έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πολύ καλή ήταν η ΑΕΚ. Η Ντούμπα ήταν άτυχη. Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η ΑΕΚ έπαιξε πολύ καλή μπάλα μέσα στην Ντούμπα. Στο κάτω-κάτω το Δεκέμβριο λέμε τρελαίνεται ο Σπάγκος και πεφέρνει τρεις παιχταράδες. Δεν γίνεται. Εντάξει, μπορεί να τρελαθεί και ο άλλος ο Άπλας. Να τρελαθεί και ο Άπλας. Κάτσε, ρε φίλε. Ο δικός μας ο Άπλας το απέδειξε. Τα έριξε τα λεφτά. Συγγνώμη, συγχωρείτε. Εδώ αποκλείστηκα πέρσι από την Ευρώπη από κάποια Έστερσουτ και πήγε ο άλλος 15 εκατομμύρια και έφερε Βιερίνια και τους άλλους τρεις. Βλέπουν Βέρμπλουν, Χατζερίδη, τέτοιους πήρες, τα έδωσε τα λεφτά. Άμα δώσει κι άλλο εδώ είμαστε. Ο άλλος δεν έδωσε. Έχει τη δυνατότητα να δώσει. Δεν είπα δεν έχει. Πρόβλημα, ακούς, ναι. Σε σένα πάνε να δημιουργήσουν πρόβλημα με τις μεταγραφές σου ότι είναι υπερτιμημένες. Δεν είναι, μωρέ, και τι πρόβλημα να το δημιουργήσουν. Δεν είναι. Εδώ ο ίδιος έκραζε. Κοίταξε να δεις, αυτό είναι άσχημο. Γιατί είναι άσχημο. Αυτός πληρώνει, ο Τρέλιας πληρώνει, δεν κατάλαβα. Ναι, όχι, φίλε. Ξέρεις τι θα γίνει μετά. Τι θα γίνει. Ξέρεις τι πρόβλημα. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, Ιβάν, είσαι η Αγγελάδα και οι άλλοι σε Αρμέγος. Τι σε νοιάζει, πληρώνει, ρε φίλε. Δεν θα πάρω. Τι. Αυτό θα λένε. Τι θα λένε. Καλά, αυτό το... η Αγγελάδα και η αυτό, αυτό, το λένε, αυτό το λένε την πρώτη χρονιά, Νίκο. Δεν θα είναι κάτι καινούργιο. Δεν είναι πρόβλημα. Εφόσον πληρώνει, τι τον νοιάζει. Στον Αρμέγουν, τι σε νοιάζει. Δεν τον νοιάζει τον Παοξία, τον Αρμέγουν, τον Ιβάν, σοβαρά μιλάς. Λαράκι, κοίταξε, αν δεν πάρει φέτος πρωτάθλημα θα υπάρχει θέμα. Αυτό είναι άλλο τώρα που λες και άλλο το πρόβλημα. Θέμα στο τι, στο οικονομικό. Στο οικονομικό θα τεθεί θέμα. Θα υπάρχει πρόβλημα, ρε φίλε. Στο τι είναι, Νίκο. Άτομα που σου φέρνουν τους παίχτες. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αυτό που γίνεται με το Χατζηρί τον έχουν εξισχύσει. Ωραία. Δηλαδή, γιατί έχουν άδικο. Τον έχουν εξισχύσει. Δεν είναι καβατζής, δεν είναι λαθέρ.
Βέρμπλουμ, αυτό που περιμέναμε τρεις μήνες. Δεν φταίει, πρόσεξε, δεν φταίει το παιδί που ήρθε. Φταίει ο άνθρωπος που τον επέλεξε. Πρόσεξε όμως λίγο. Που τον έφερε εδώ. Ναι, να πούμε όμως και τα άλλα. Αυτούς που πληρώνει, που λέτε ότι τον τρώνε. Κάτσε λίγο, ρε Νίκο, να σου πω. Κάτσε λίγο, με συγχωρείς, θα μιλήσεις. Να πούμε λίγο και το άλλο. Όπως λέμε για το Βέρμπλουμ έως τώρα, που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα παιδιά μέχρι το Δεκέμβριο και το Χατσερίδη, τα πρώτα δείγματα δεν είναι καλά. Φαίνεται ότι είναι ανέτοιμοι. Και οι δύο. Να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που λέτε εσείς ότι τον τρώνε το Σαββίδι. Πρέπει να περάσουν κανένα δύο μήνες. Ότι τον τρώνε, φυσικά πρέπει να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Ότι τον τρώνε το Σαββίδι κτλ. Για την ομάδα μου πρέπει να περάσουν κανένα δύο μήνες και μετά να πούμε οτιδήποτε ασφαλή συμπεράσματα. Για να μην πέσουμε προεκπλήξεων. Ρε άσε εσύ τώρα, θες να πάει καλά ο ΠΑΟΚ, τώρα σοβαρά μιλάς και εσύ τώρα, τι είναι αυτά μαζί. Ναι, τώρα κοίταξε, κάνουμε συζήτηση πέρα, πέρα της καθήκης. Δεν μ' άφησες να καταλήξω όμως, γιατί έχεις αυτό που θες να πεις στο μυαλό σου και δεν ακούς τι σου λέω εγώ. Ναι. Να πούμε λίγο για την άλλη πλευρά, ότι αυτοί που λέτε ότι τρώνε το Σαββίδι, φέρανε και ένα Λούκας, ο οποίος πουλήθηκε και πήρε μεταπόληση ο ΠΑΟΚ 6 εκατομμύρια ευρώ. Φέρα και έναν Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος μοσχοπουλήθηκε για αυτός και έχει και μεταπόληση πάλι από την Τουρκία που βρίσκεται. Εντάξει, και έγιναν πάρα πολύ καλά ανισβερίσκια και μπήκανε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από μεταγραφές στα ταμεία του ΠΑΟΚ. Ναι. Και ο Ιβάν Σαββίδης, ναι, να μην ξεχνάμε, ότι δεν χώνει μόνο στον ΠΑΟΚ. Έχει τεράστια έσοδα. Έχει τα διαρκείας, έχει τα ευρωπαϊκά μάτς, έχει την μπουτίκ, έχει τις διαφημίσεις, έχει τους χορηγούς, έχει τα τηλεοπτικά. Ναι. Εντάξει, ο Ιβάν Σαββίδης δεν βάζει μόνο λεφτά στον ΠΑΟΚ. Παίρνει λεφτάκια από τον ΠΑΟΚ, μπορεί να έχει βάλει παραπάνω, αλλά έχει πάρει και κάποιες επιχειρήσεις λόγω ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ας τον ΠΑΟΚ τώρα και τι θα κάνουμε. Γιατί σίγουρα δεν επέλεξε τυχαία ο Ιβάν Σαββίδης να έρθει στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και δεν πήγε στον Άρη τον Ηρακλή την Καλαμαριά. Πώς δεν πήγε? Ήξερε πάρα πολύ καλά ότι όλα μετρούνται σε πολιτικό κόστος και ήξερε ότι. Παιδιά, γιατί μιλάμε ένας πάνω στον άλλον? Ωραία, άσε να είναι αειδιαστικό αυτό που κάνουμε. Μας το έχουν πει δεκάδες ακροάτες. Αν τελειώνει ο ένας και να μιλάει ο άλλος. Ωραία, προχώρα. Εντάξει, έλεγα λοιπόν ότι ο άνθρωπος, μπράβο του και του βγάζουμε το καπέλο, έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις. Έχει βάλει ένα κάρο εκατομμύρια λεφτά, αλλά έχει πάρει και ένα κάρο εκατομμύρια λεφτά. Σωστό αυτό. Γιατί μόνο ακούγεται ότι ο Ιβάν Σαββίδης βάζει. Δεν βάζει μόνο, παιδιά. Παίρνει κιόλα. Μπορεί να βάζει παραπάνω και είναι λογικό ένας επιχειρηματίας του Βεληνικές που έχει ο Ιβάν Σαββίδης να έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Με αφότερο σκοπό φυσικά πάντα το κέρδος. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι εκτός από παράγοντας, εκτός από πρόεδρος, εκτός από μεγαλομέτωχος, είναι επιχειρηματίας. Είναι το νούμερο 50, το νούμερο 50 στη Ρωσία. 53. Ξέρεις τι είναι το νούμερο 50-53 στη Ρωσία? Μεγάλη δουλειά. Ηγεσία, ψάξε να το δεις. Λοιπόν, ηγεσία, έχω ένα μήνυμα για σένα. Το είχα βέβαια από την προηγούμενη σου παρέμβαση. Ξέχασα να το πω από το φίλο που κάνει πρωί εδώ, τον Παναγιώτη τον Παπαδόπουλα. Και φυσικά. Παπαδόπουλο, τι έγινε, ρε φίλε? Στον Αριανό στέλνει. Εμά το δικό μα το τηλέφωνο δεν το έχει, δηλαδή στον Αριανό στέλνει. Χρόνια φίλα. Χρόνια το. Δεν είναι από το. Βέβαια, πάνω από 10 χρόνια. Λοιπόν, καλά, βρωμοταρίφα. Στο προηγούμενο, αυτά που έλεγε την προηγούμενη φορά, μου γράφει. Ο ηγεσίας είναι αυτός ή κάποιος τον απειλεί με όπλο στο κεφάλι? Έλα Χριστέ και Απόστολε. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Για την προηγούμενη παρέμβαση. Ναι. Που είπα ότι είναι ο πιο αντικειμενικός. Ναι, ο πιο, ναι. Και, μα, το ίδιο είπα και εγώ από την αλήθεια. Λέω είναι κάποιος που μιμείται τον ηγεσία. Άρα ρε φίλε, δεν το αντιλήφθηκα μόνο εγώ. Ναι, κάποιος που μιμείται τον ηγεσία. Λοιπόν, για τον Άρη πες και κλείνεις. Τον Άρη, το μάτς της Κυριακής είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, είναι πολύ κομβικό το μάτς. Ακριβώς. Θα μας ξεκλειδώσει τη δεδομένη χρονική στιγμή από πολλές από δύσκολες καταστάσεις. Έτσι. Το παίρνεις αυτό το μάτς και πας 12. Εγώ προσωπικά θέλω την Κυριακή το βράδυ να έχουμε 12 βαθμούς. Και πάλι Κυριακή 15 θέλουμε. 12 βαθμούς. Έτσι. Τελείωσε. Με ένα 0, με 2. 12 βαθμούς στο Χαριλάο θα έχει η θερμοκρασία. Τώρα αν θα έχεις 12 στη βαθμολογία δεν ξέρω. Έτσι. Για να δούμε στο Καρεσκάκι πώς θα έχει. Ας έχει 12 βαθμούς στην Άρη. Άσε να χτυπήσει τη φόρμα. Ας το βρε το σαλιάρι, εδώ είναι. Μιλάει, με έχει πλάτη στο καλάθι, δεν το βλέπω πρώτη φορά. Ένα μήνα εκπομπή. Εσύ άμα θέλεις για πρωτάθλημα, αν κάνεις κανένα λάθος και χάσεις, πάει 15 ο Γαβρούλης. Ναι, άστο τώρα, δεν τον νοιάζει τώρα, σου λέω πλάτη τι έχει. Τι να κάνω ρε φίλε, από πλάτη, εδώ, τι, μέσα στα μάτια εκεί. Δικαιολόγησε με, σε παρακαλώ. Από αριστερά ενημερώνουμε το κομπιούτερ μου, ρε φίλε. Λοιπόν, ένα σου λέω, ένα μήνα εκπομπές
Πρώτη φορά έχω δει την πλάτη του Τρέγια. Εγώ προσωπικά, τον Ολυμπιακό έτσι που τον είδα, ναι. Για μένα είναι ανυπόλυπτος. Εντάξει, καλά, εντάξει. Παίξε το χιδίο τότε. Είναι... Παίξε το χιδίο αφού είναι ανυπόλυπτος. Μπορείς να τον τρυπήσεις. Παίξε το χιδίο αφού είναι ανυπόλυπτος. Φιλάς τον άνθρωπο. Είναι φίλος του. Είναι αργιανός. Και λέει ότι μπορεί ο Πάκου να κερδίσει. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι αντικειμενικό. Μα φυσικά και εγώ το λέω μπορεί να κερδίσει. Αλλά εφόσον είναι ανυπόλυπτος ο Καραϊσκάκη. Ναι, εφόσον είναι ανυπόλυπτος ο Καραϊσκάκη. Μετά από αυτά που άκουσα. Παίξ το χι δύο φίλε, τέσσερα φράγκα το... Ηγεσιά, τέσσερα φράγκα το δίνει το διπλό, βάλε ένα κατοστάρικο, δεν είπα πολλά. Και 50 από μένα βάλε. Βάλε ένα κατοστάρικο. Άσο τον Άρη, αγράψω, άσο τον Άρη και διπλό του Πάου. Ωραία, τέσσερα φράγκα το δίνει, βάλε ένα κατοστάρικο. Και τον Άρη στο 2-0, στο 8 θα σε πάρω τηλέφωνο. Τον Άρη πόσο μας δίνει? Τον Άρη τον δίνει 2, τον Ολυμπιακό 2-20 και 4 φράγκα το διπλό. Την ΑΕΚ δεν τη δίνει γιατί δεν έχουν στοίχημα. 2-4-8, ωραία, 8. 8. 8. Επί 100 είναι 800. 800, καλά. Φιλάκια. Δώστα σε μένα να ταΐσω κανένα άπορο παιδάκι. Άστα, μην τα δίνεις εκεί. Ό,τι θέλει ο Ζάκος. Άστα, να σε καλά. Άντε χαιρετώ, παιδιά. Να σε καλά, καλό σου βράδυ, Νίκο. Ρε Νίκο, αυτό το ξέρεις τον Ζάκο, ο Ζάκος δεν αντέχει. Τις αλήθειες. Όχι φίλε, όταν η άποψή του είναι, μπορεί, μπορεί να δικαιωθεί εγώ, τι. Ο άνθρωπος είπε αντικειμενικά και όμορφα. Μα εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να έρθει διπλό, αλλά ανυπόλυπτος Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι. Τεκμηριωμένα θα πω εγώ. Εντάξει, όταν είναι τεκμηριωμένα και είναι ανυπόλυπτος Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, τέσσερα φραγκουλάκια το δίνει, τι πιο ωραίο. Ένα κατ' εγώ δεν είπε κανένα τρελό ποσό. Γιατί εξάπτεσαι. Δεν εξάπτομαι καθόλου. Επειδή πήρας αργιανός την μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Μα όχι, και εγώ το λέω ότι μπορεί να κερδίσει. Αλλά οι πιθανότητες είναι αισθητά λιγότερες από το να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αισθητά λιγότερες γιατί είναι. Γιατί είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός στην έδρα του, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό που είπα προηγουμένως στο Θόδωρο. Αν έπαιζε τώρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τι θα μου λες. Θα μου λες άσο, ούτε καχύ θα μου λέγε εσύ. Ναι. 23 χρόνια αφού τον είχα γκόμενα, λογικό. Και 13 σε είχε αυτός. Άλλο 13, άλλο 23. Στην έδρα σου σε είχε 13. Ναι, άμπρα. Εσύ 13 στο Καραϊσκάκι λίγο δύσκολο. Στην έδρα μου τον είχα 23. Ναι, στο Καραϊσκάκι λοιπόν, δεν ούτε 3 χρόνια. 2-25 δίνει ο άσος του Ολυμπιακού. Ναι. 3-10 το Χ και 2-90 το διπλό. Ναι. Στον ΟΠΑΠ αυτό που τα τσεκουρώνει. Ναι. Θες να στα δείξω στον Πέτρι 65 που είναι. Είπα, φίλε, 2-25 το παίρνω. Εγώ δεν ξέρω. Όχι, λέω ότι έχω καλύτερη απόδοση να το παίξει εκεί. Δεν ξέρω τη στιγμή. Δηλαδή θες να πάρεις 300 ευρώ ή 400. 2-25 λέω δίνει ο άσος. Ναι. 3-10 το Χ και 2-90 το διπλό του ΠΑΟΚ. Στον ΟΠΑΠ είναι αυτά. Στον ΟΠΑΠ. Στον ΟΠΑΠ. Σου έχω καλύτερη πλευρά, απόδοση. Από την άλλη πλευρά. Τον Άρη πώς το δίνει. Να του πάνω είναι. Τον Άρη. Πιο πάνω, λίγο πιο πάνω εκεί είσαι. Τον Άρη το δίνει. Ούτε δεν μπορεί. 1-95. Ναι. Ο άσος. 2 το δίνει στο άσος. 2,95 το Χ, αυτό είναι δώρο. Δώρο, ναι, δώρο. Παίξτε το. Καλά, το διπλό χ, δεν έλεγε. Παίξτε το. Διπλό. Δεν είπα εγώ διπλό. 3,85 το διπλό. Καλά, άμα είναι 0-0, πιστεύω σε ένα μαϊμού πέσιμο εκεί του Γιουνές να πάρουμε κι εμείς ένα πέναλτι. Πήρε η ΑΕΚ, πήρε ο ΠΑΟΚ, να πάρουμε κι εμείς ένα. Ναι, και η Τρίπολη επειδή αδικήθηκε όπως είπε σε δύο μάτς. Καιρός να ευνοηθεί τώρα. Καιρός είναι να πάρει αυτή ένα σφαίριγμα. Το είπε. Όμορφα και ωραία. Έτσι είναι. Γιατί και οι δύο οι ομάδες. Μπράβο, αυτές που τρέγια. Βλέπω στο κωδικό 21-26 άρα, και ο Άρης και ωραία. Η Τρίπολη έτσι λίγο κοκκινοφέρνεται. Ωραία, αφού όμως, έχετε καλές σχέσεις με τον Πανιόνιο. Ευνοήθηκε με σένα με το τέτοιο του ΑΚΠΟΚ που ήταν 5 μέτρα ναι. Και το έκανε. Πρέπει να διοικηθεί την άλλη εβδομάδα. Παίζουμε εμένα, έτσι. Ποιος? Ο Πανιόνιος. Πρέπει να ευνοηθεί ο Πανιόνιος. τα παιδιά, τα φιλάρακια, τα καλά. Πάμε στο τελευταίο break. Πες. 23-10-287-38 μόλις επανέλθουμε. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526. Break, ερχόμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό της ραδιοφωνικής μαρμίτας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. 15 λεπτάκια ακόμη έχουμε τάσο μέχρι το τέλος και της παρασκευιάτικης εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. 23-10-287-3-8-69-45-287-3-8. Τι γελάζω. Με τον Μπουγάτσα γελάμε. Με έδειξε ένα μήνυμα. Μήνυμα. Λοιπόν, θα μου το δείξει και εμένα μετά. Έχουμε όμως φίλους στην αναμονή να τους ακούσουμε. Καλησπέρα στον πρώτο. Καλά φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσείς. Λοιπόν, με λένε Σάκη. Γεια σου Σάκη, πες και μια καλησπέρα τη Γρηγορία. Πες και μια καλησπέρα. Καλησπέρα Γρηγορία. Καλησπέρα. Είναι ντροπαλή η Γρηγορία, δεν της φαινόταν αλλά είναι. Ναι. Λοιπόν, αργιανός είμαι. Το λογικό. Το λογικό ακριβώς. Σωστά. Λοιπόν, να πω παιδιά ότι για το παιχνίδι το Άρη σαφέστατα και είναι δύσκολο. Φυσικά. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Άρης δεν θα το πάρει.
Το ίδιο πιστεύουμε και εμείς. Πού βασίζεστε και το λέτε αυτό? Στην ομάδα μας. Ας τον απαντήσω. Στην ομάδα μας, ακριβώς. Ακριβώς το είπε, στην ομάδα μας. Το βοηθάω. Στην ομάδα μας. Έχει όλα. Αυτό που, τα πάντα, έχει αυτό που χρειάζεται. Συνοχή μπορεί να μην έχει για να παίζει 90 λεπτά μπάλα, γιατί μέχρι και τελευταία έρθανε παίχτες. Mm-hmm. Είναι λογικό αυτό. Σε αντίθεση με άλλους όπως ο ΠΑΟΚ που είναι από την αρχή όλοι μαζί. Δεν είναι από την αρχή όλοι μαζί. Ο Χατσερίδης, ο Καρέλης και ο Βέρμπλουμ ήρθαν πολύ μετά. Αυτοί οι τρεις είναι. Δεν είναι ότι έχει το βασικό κορμό, έχετε δίκιο, ναι. Έχει ένα βασικό κορμό. Μα έτσι είναι. Εμείς ο Μαυράη τον προορίζουμε υποτίθεται για βασικό. Και ήρθε τώρα. Εντάξει, ο Μαυράη θα είναι έτοιμος τέλος Οκτωβρίου, να ξέρεις φίλε. Φυσικά. Έτσι. Όπως και ο Βέρμπλουμ με το Χατζερίδη, εγώ πιστεύω θα είναι λίγο πιο μπροστά ίσως. Εκεί πιστεύω, κάνα μήνα, τέλος Οκτωβρίου. Εκεί πιστεύω να αρχίζουν να βρίσκουν τα πατήματά τους. Έως τώρα είναι απογοήτευση και ίδιο. Ούτε ο Βέρμπλουμ από τον ΠΑΟΚ δικαιολογεί το μεγάλο όνομα, αυτόν τον άνθρωπο που τον ζητούσαν σε Αγγλία, σε Τουρκία, σε πόσες ομάδες και μας ταλαιπώρησε 2 μήνες γεμάτους, αλλά και ο Χατζερίδη με τόσα μάτς Champions League, τόσα μάτς Εθνική Ουκρανία, τόση προϋπηρεσία, δεν με πείθει, δεν με εκπέμπει σιγουριά. Πώς να σας πω, δηλαδή, ο Μαλεζάς με βγάζει μεγαλύτερη σιγουριά από το Χατζερίδη αυτή τη στιγμή. Το ίδιο και αν έμενε ο Χαρίσης ή ο Κάτσε, θα μου έβγαζε μεγαλύτερη σιγουριά και θα τον ήθελα στην 11η του ΠΑΟΚ παρά τον Βέρμπλουμ, τώρα που μιλάμε. Τον Δεκέμβριο, τον Νοέμβριο, τον Ιανουάριο μπορεί να λέμε άλλα βάσει τη απόδοση του έτσι. Αλλά τώρα αυτή είναι η γνώμη μου. Είμαι απογοητευμένος και από τους δύο. Έτσι ακριβώς συμφωνώ και εγώ. Και να πω και το άλλο, ότι δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τον Ολυμπιακό. Δύσκολο μάτσι. Γιατί εμένα προσωπικά. Στα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα δεν μου έχει δείξει ότι έχει την ομάδα, την ανίκητη όπως το θεωρούν και όπως το λένε όλοι τους. Και μην ξεχνάμε την κέρδισε την ΑΕΚ, φυσικά την κέρδισε, αλλά με μια καλύτερη ΑΕΚ μέσα στη Τούμπα. Καλύτερη δεν ήταν η ΑΕΚ, ήταν καλή η ΑΕΚ, καλύτερη δεν ήταν. Ήτανε περίπου. Μα έπαιζε μέσα στη Τούμπα, γι' αυτό σε εισαγωγικά το καλύτερη, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Απλά να σας πω πώς είναι το όνομά σας είπαμε. Σάκη, να σου πω λίγο ότι ο ΠΑΟΚ είναι μετριότατος από την αρχή του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει στα μάτια του Champions League ακόμα. Αλλά, αλλά βλέπουμε ότι έχει αποκτήσει την νοοτροπία του νικητή. Δηλαδή και σε μέτρια μέρα που ο ΠΑΟΚ είναι πραγματικά από το 100% παίζει το 50% των δυνατοτήτων που έχει. Παίρνει τα μάτς. Παίρνει τα μάτς. Δηλαδή σκεφτείτε να παίξουν. Να έχουμε καλό Βιερίνια, έτσι, να έχουμε το Βέρμπλουμ το πραγματικό και τους υπολείπους, να ενταχθεί ξανά και ο Άρτα γιατί μπήκε, τα βρήκε με τον Λουτσέσκου. Με ο Άρτα, Μπίσεσβαρ, Πρίγιοβιτς, Λιμνιό, τον καλό το Βέρμπλουμ, με Μαουρίσιο, με Μάτος, με Βαρέλα, με Κρέσπο. Αυτή η ομάδα πιστεύω ότι έχει τη δυναμική, τη δυνατότητα να διεκδικήσει έως το τέλος το πρωτάθλημα και να το πάρει. Αν δεν έχουμε τα περσινά. Ναι. Συμφωνώ σε αυτά που λες, αλλά να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτά που λες. Παρακαλώ. Υπάρχει περίπτωση ο Άρης να κέρδισε το πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης? Πώς δεν υπάρχει? Ούτε μία στο εκατομμύριο. Καλά, θα τα δεις στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Εγώ δεν θα πω κάτι θα άλλο. Γιατί είσαι σοβαρός γιατί άνθρωπος, δεν θέλω να σε πικάρω. Θα το δεις στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Δεν είμαι, να ξέρεις ότι δεν είμαι αντιπάωπης. Να σας πω λίγο κάτι, Σάκη. Δεν είμαι έτσι. Υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει δεν περίπτωση. Είμαι από αυτούς που θέλουν να χάνει ο ΠΑΟΚ. Μπράβο, Σάκη. Να σου το πω αλλιώς. Μπράβο, τιμήσω που το λες. Υπάρχει περίπτωση να βάλει ο Ολυμπιακός τον γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ με τον Ακπόμ στον Πανιόνιο και να ακυρωθεί? Όχι, δεν υπάρχει. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι σου λέω. Λοιπόν. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λες. Είναι δύσκολο μάτς και για τον ΠΑΟΚ είναι πιο δύσκολο μάτς η Κυριακή. Γιατί παίζει με έναν από τους βασικούς αντιπάλους της διεκδίκησης του πρωταθλήματος, αλλά και για τον Άρη, εγώ πιστεύω προσωπικά, σαν Τάσος Τρέγιας, ότι είναι και αυτό δύσκολο μάτι. Δηλαδή, μην το θεωρείς ότι είσαι κερδισμένο. Όχι, δεν το θεωρώ κερδισμένο. Ναι. Δεν το θεωρώ. Λέω ότι θα κερδίσουμε, αλλά δεν το θεωρώ κερδισμένο. Ίσα-ίσα το λέω πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όπως έλεγε και ο Τάσος πριν το πάω ΚΑΕΚ, ότι είναι δύσκολο παιχνίδι και ψεύδι θα κερδίσουμε, το ίδιο λέμε και εμείς. Λοιπόν. Okay. Να σου πω ένα τελευταίο. Πόσες χρονιές ο ΠΑΟΚ έβγαινε πρωταθλητής χειμώνα? Κάθε χρονιά.
Πρωταθλητής λοιπόν, Αυγούστου Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, να περάσουμε στον επόμενο γιατί τελειώνει ο χρόνος. Μπράβο, θέλω να δεν κάνω... σημαίνει τίποτα άμα χάσει λοιπόν από τον Ολυμπιακό. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καληνύχτα, κύριε Σάκη. Να είστε καλά, κύριε Σάκη. Να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο γιατί έμαθα ότι την Κυριακή για πρώτη φορά θα λειτουργήσουν τα τουρνικέ στον Άρη. Γιατί την προηγούμενη Κυριακή δεν όχι, όχι, πρώτη φορά λειτουργούν. Γιατί εγώ από πού πέρασα, τι ήμουνα. Με αναγνώση barcode εννοώ. Α. Στις μεγάλες κατηγορίες όλα τα γήπεδα έχουν τουρνικέ. Που τουρνικέ πέρασα, δεν ξέρω. Και είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν. Οπότε σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πλαστό εισιτήριο ή κάνουν αυτές τις εξυπνάδες που τυπώνουν δύο φορές φωτοτυπίες στη σπίβα τα εισιτήρια. Δεν μας ενδιαφέρουν ακριβώς. Αλλά μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλο καθυστέρηση στον κόσμο και συνωστισμό. Εμάς μας ενδιαφέρει να κερδίσει η ομάδα. Αυτά είναι θέματα να τα βρει η ΠΑΕ και να τα κάνει. Δηλαδή, Ζάχο, άμα δεν είναι καλολαδομένα τα τουρνικέ, γιατί δεν δουλεύουν και πολύ. Άμα δεν είναι καλολαδομένα, δεν θα υπάρξει. Φίλος μου στην Τούμπα είπε ότι αγκαλιά με έναν άλλον και μπαίνουμε 2-2. Αλλά θα δεις και στο Χαριλάου ότι θα γίνεται να μπουν 2-2 ή 3-3. Δεν ξέρω, προφανώς θα είναι. Γιατί επειδή έχετε και πολύ πιτσιρικαρία και κάτι 13χρονα βλέπω και κάτι 12χρονα στην κερκίδα που κάνω zoom. Είναι και λίγο τσιριβίδρες αυτοί. Εμένα με ενδιαφέρει να κερδίζει η ομάδα, φίλε. Εγώ, τα τουρνικέ τι κάνουν. Εγώ επαναλαμβάνω, θα δω την επίσημη σελίδα της Super League. Ναι. Πόσα εισιτήρια χτυπήθηκαν. Αφού το είπες. Θα βγάλουμε τα διαρκείας. Ναι. Με την ΑΕΚ. Θα βγάλουμε. Με την ΑΕΚ σου είπα. Τι είχε με την ΑΕΚ. Πόσο είχε. 16%. Όχι. Την ΑΕΚ σου είπα. 16%. Άμε, την ΑΕΚ πόσο... Όχι, περίμενε. Πριν οφείλουμε του φίλου θα του δώσουμε και δύο λίγο παραπάνω. Ναι. Όχι, sold out δεν είχε με την ΑΕΚ. Όχι. Α, δεν είχε. Εντάξει, τέλο. Περνάμε στο τέτοιο. 23.700. Ήμουνα και το είδα. 23.700 εισιτήρια. Μην το ψάχνει. Ναι, τόσο είχε. Εντάξει. Γιατί κάτι το γήπεδο από. Οπτικά φαινόταν ότι έχει 25 με 26.000 κόσμο. Ωραία. Έτσι. Είσαι εντάξει. Εντάξει, sold out δεν έγινε με την ΑΕΚ. Πάμε στον τελευταίο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Δεν περιμένω φίλο, λογικό. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα. Εντάξει. Ένα φίλο ακόμη μπορεί να πάρουμε. Και ένα και δύο μπορούμε να πάρουμε. Και δύο, άμα είναι υπάρχει γρήγορη. Δυνατότητα δυναμική. 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Για δύο να πάρουμε. Γιατί όχι. Λοιπόν. Λέγε τρέγια. Να πούμε λίγο προβλέψεις όπως κάνουμε, ναι, κάθε Παρασκευή. Ναι, είχαμε κάνει. Σωστά. Ναι, σωστά. Λοιπόν. Για όλη την αγωνιστική. Και φυσικά και οι φίλοι, αν συμφωνούν να μας πούνε έτσι. Τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά. Γράφονται οι εκπομπές και βλέπουμε στο τέλος. Την προηγούμενη δικαιώθηκε εσύ από την αλήθεια. Δικαιώθηκα 100%. 100, όχι, αλλά 80% κάτι έκανες. Είπα, Χ ξεκινάει ο Άρης, αν φύγει από το Χ πάει στον Άσο. Καλά, εμείς θυμόμαστε αυτά τα δύο, του Άρη του ΠΑΟΚ και του 2-3. Δεν θυμόμαστε τι είπαμε για όλα. 2-0 είπα τον ΠΑΟΚ. Άσο είπα τον, πάμε τώρα. Τον Παναθηναϊκό. Δικαιώθηκε στην Άσο τον Αστέρα Τρίπολης. Κέρδισες εσύ την προηγούμενη αγωνιστική. Πάμε στα σημερινά. ΑΕΛ, Πανετολικός. ΑΕΛ είναι αυτή του κοντού, να ξέρετε. Λάρισα. Λάρισα, Λάρισα Πανετολικός. Λοιπόν, Χ. Χ. Εσύ. Εγώ Άσο το βλέπω. Χ, Άσο. Στο Χ θα κάτσω κι εγώ. Ένα σημείο θα λέμε, όχι γκολ γκολ και τέτοια. Χ, λέω κι εγώ. Εσύ οι δύο Χ, εγώ Άσο. Προχώρα. Ναι, προχωράμε. Παναθηναϊκός Γιάννενα. Εσύ Τάσο. Παναθηναϊκός Γιάννενα. Εγώ βλέπω ότι θα στραβοπατήσει ο Παναθηναϊκός τώρα γιατί τα Γιάννα είναι ανεβασμένα. Κέρδισαν τον Άρη. όχι, δεν είναι μόνο ότι κέρδισαν τον Άρη. Πήρανε και αποτέλεσμα στο κύπελο με τον Ατρόμητο. 2-0 για πλάκα και χάσανε και πέναλτι. Ωραία, προλέγε. Νομίζω ότι η προστίκη του Κλάους Αθανασιάδη και του Μιστακίδη. Δεν έχει παίξει ακόμη, αλλά φαίνεται. Πώς δεν με τον Άρη δεν έπαιξε. Έπαιξε 38 δευτερόλεπτα. Ερφίλε, αποφάσισε όταν λες κάτι. Έπαιξε. Δεν έχει παίξει. Έπαιξε, ναι, έπαιξε. Πώς δεν έπαιξε αφού έπαιξε. Να, εγώ δεν λέω ότι έχει παίξει. Είμαι το Παναγίτσα μου. Δεν έπαιξε 38 δευτερόλεπτα. 42. Έπαιξε τουλάχιστον 20 λεπτό γεμάτο. Όχι, 10 λεπτά έπαιξε. Στο 80 τον έβαλε. Τι έπαθα. Στο 80 έβαλε ο δικό σα τι τρει αλλαγέ. Προχώρα. Που κοιμήθηκε στον πάγκο και έχασε το μάτ. Άιντε. Προχώρα. Εγώ λέω Χ. Παναθηναϊκός Γιάννενα. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ ήθελα από Χ τώρα 3 Χ θα πούμε. Παίζει, φίλε. Θα το πω άσο για να. Με τρει καμπαλέρο. Οκ. Καλώ τα παιδιά του λαού. Προχώρα. Όφι ΑΕΚ. Δεν κερδίζει η ΑΕΚ εκεί πέσα. Ωραία. Λέγε... Ναι. Εγώ το βλέπω και, λέω... αυτό, και αυτό το μάτσα κάθεται στο Χ. Εγώ λέω διπλό. Εγώ λέω διπλό από εδώ μέχρι την Κρήτη. Να ξέρουμε τι συνεταιράκια. Ναι. Το αποδείξατε. Ναι. Απόλλωνος Μήνης Πανιώνιος. Αυτό, εδώ είναι ο πρώτος άσος του Απόλλωνος Μήνης. Βλέπω. Βλέπω Απόλλωνα να κερδίζει τον Πανιώνιο. Ο οποίος είναι κάκιστος φέτος. Προχώρα, εσπέσαι συνέρα. Χ. Εγώ διπλό λέω. Ωραία. Διπλό. Λεβαδιακός Ατρόμητος Αθηνών. Σήμερα είχαμε τις μπουνιές. Ναι. Είχαμε μπουνιές. Ναι, είχαμε σήμερα. Ναι. Τι λέει, Λεβαδιακός Ατρόμητος. Ναι. Χ. Εγώ λέω διπλό. Χ. Εγώ λέω Άσο. Άρης Αστέρας Τρίπολης. Άρης Αστέρας Τρίπολης. Για πείτε τι θα πω εγώ τελευταίο. 2-1.
Εγώ είπα 3-1. Τι να πω, κι άλλο να πω. 3-1 είπα, ακριβές σκορ. Το 3-1 θα το δίνει καμιά πάνω από 20, πιστεύω, οπότε. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, εγώ δεν πιστεύω. Είπα. Δεν είπε ο Τάσος. Α, ναι, δεν είπε. Συγγνώμη. Βιάζεται να πάει στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ η Δεσποινής. Ναι, όχι, εντάξει. Έχετε μια αγωνία. Περιμένετε. Το σκέφτεται, το σκέφτεται. Το σκέφτεται. Ποιο ακούει κόρνες Κυριακή βράδυ να μην κοιμάστε πάλι. Το σκέφτεται, το σκέφτεται. Για πες. Μπάθετε μια με το κύπελο. Λοιπόν, για πες. Δεν κοιμηθήκατε. Άρης Αστέρας Τρίπολης. Λοιπόν, διπλό ημίχρονο χ τελικό. Διπλό ημίχρονο ή χιτελικό. Μα το έδωσε και με ημίχρονο, τελικά σε καλά. Φίλε, το δυσκολεύω. Πάντα μου αρέσει εμένα το δύσκολο. Έδωσε μεγάλο ποσοστό. Άμα το βρει στο πιάτο, δεν έχει χάσει. Ναι, μεγάλο ποσοστό έδωσε. Πάνω από 12. Παρακάτω δεν ήταν. Ολυμπιακό πάω και εγώ πιστεύω χ. Θέλω να πιστεύω. Θέλει να πιστεύει. Θέλει να πιστεύει. Φίλε, τι μαλώσει. Τι φασισμό είναι αυτό, δηλαδή. Είπε η κοπέλα την άποψη. Ρέξο κολοκυθόπιτα. Ολυμπιακό πάω, λέει Γρηγορία. Που, ας είναι άριστη κοπέλα, δεν πειράζει. Λέει χ. Εγώ είμαι αντικειμενική. Θέλω να πιστεύω. Όχι, όχι. Α, όχι. Ένα. Τώρα και τους δύο θα σας διαμελήσω λεκτικός. Έκανε λάθος εδώ. Σιγά, μην βάλουμε γύψο. Και γύψο θα βάλεις και κάτι άλλο. Σιγά. Λοιπόν. Τι εννοείς. δεν έχει χ η εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, είπε θέλω να πιστεύω. Θέλω σημαίνει επιθυμία. Το θέλω σημαίνει επιθυμία. Άρα λέει ότι θέλω να λήξει. Αλλιώς το είπε. Πιστεύει ότι θα βγει χ και θέλει να βγει. Αν το είπε λάθος, είναι άλλο αυτό. Ναι, κατάλαβες. Άσε, μην πας. Το θέλω σημαίνει επιθυμία. Όχι, λοιπόν. Ζάχο, φοβάμαι αυτό το μάτς. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ μου, ότι άλλο... μπορεί ο ΠΑΟΚ να το χτυπήσει. Άκουσα. Όταν μπαίνει στοίχημα, βγάζει το. Τώρα θα σα διαμελήσω εγώ όμως. Είπε φοβάμαι αυτό το μάτς να μην χάσει η ομάδα της. Δεν είπα. Η δεύτερη ομάδα. Λοιπόν. Πώς, τι φοβάται. Θέλω να πιστεύω. Φοβάται να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Θέλω γιατί να δεν λοιπόν. Θέλει να στεναχωρηθεί ο πρόεδρος του Άρη που είναι δηλωμένος Ολυμπιακός. Ούτε ο Βρίζας και ο Ζαγοράκης. Ούτε ο Βρίζας. Δεν να μην στεναχωρηθεί και ο Βρίζας. Δεν μας νοιάζει για το Βρίζα του Ζαγοράκη. Δεν ούτε ο Κακάτσι. Δεν είναι στον ΠΑΟΚ. Και ο Ιωσ Γκαγκάτσι. Θα μα πει και πιστεύει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Καρασάρα. Ασάρα. 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 Από εδώ μέχρι το Καραϊσκάκι. Εσύ είπες χ. Εγώ είπα χ, ναι. Ωραία, ωραία. Εσύ τάσο... εγώ το βλέπω χ ημίχρονο διπλό τελικό. Να το. Εντάξει, από χ ημίχρονο διπλό τελικό. Γιατί κι άλλα, και εγώ μπορεί να γίνει. Τη αγωνιστική Λαμία Ξάνθη. Εγώ το βλέπω χ. Διπλό. Εγώ το βλέπω άσο αυτό. Διπλό, διπλό. Εγώ άσο διπλό. Εξάθη, θα κερδίσει, έχει πολύ καλή ομάδα. Εγώ άσο το βλέπω. Η Λαμία για να κέρδισε και ο Άρης εκεί με 2-3 στην Πρεμιέρα είναι ανύπαρκτη. Εγώ άσο το βλέπω τη Λαμία. Δεν υπάρχει ομάδα Λαμία. Άσο βλέπω τη Λαμία και διπλό τον Απόλλωνα. Άσο πώς τη βλέπει τη Λαμία, ρε φίλε. Νεοφώτης στους πήγες. Πώς τη βλέπω. Πήγε ο νεοφώτης στους Άρης και την κέρδισε με 3-3. Διπλό το παίξω, ρε φίλε. Είπε, τα ωραία, άκουσε τα. Άκουσε τα. Διπλό Ολυμπιακό. Διπλό Λαμία. Όχι, δεν λάθος κάνεις. Και δύο ημίχρονο χ τελικό. Χ ημίχρονο διπλό τον Ολυμπιακό. Ναι. Διπλό ημίχρονο χ τελικό τον Άρη. Ωραίος. Λαμία Ξάθη διπλό. Ναι. Έτσι, Λεβαδιά Ατρόμητος Ασάρα. Ωραία. Απόλλως Μήνης Πανιώνιος Ασάρα. Όφι ΑΕΚ χ. Παναθηναϊκός Γιάννενο χ. Και κοντός με πανετολικό. Τρέγια. Χ. Άμα βάλεις ένα ευρώ σε αυτά που είπες, ένα ευρώ παίρνεις στους δίδυμους πύργους. Να ξέρεις. Ένα ευρώ άμα βάλεις. Ένα ευρώ, ρε φίλε. Για ένα ευρώ είμαστε. Στους δίδυμους πύργους παίρνεις. Για ένα ευρώ άμα είμαστε. Παίρνε, άμα τα πιάσεις όλα αυτά που είπες. Θα βάλω 5 ευρώ που έχει το εισιτήριο στο Χαριλάου για να πάτε να πούμε την Τρίπολη. 10 έχει. 5. Το εισιτήριο στην Τούμπα έχει ένα ευρώ που σας έβαλε τα. Ένα ευρώ σας έβαλε, τα διαρκεία. Καταρχήν στην Τούμπα δεν έχει πολλά εισιτήρια. 100 ευρώ διαρκεία σας έβαλε και 3 σάντουις δώρο. 150 το λιγότερο. Πλάκα μας κάνει. Εσείς δίνατε κάποτε διαρκεία και κατσίκι και κινητό μαζί. Εσύ. Τα ξέχασες. Και είχατε 7.000 προγραφές. 2 σάντουις και 3 πίτσες δώρο. 7.000 προγραφές, ναι, πάρτονα. 7.000 προγραφές. Και 3.000 διαρκεία. Θα ακούσουμε. Τη Δευτέρα θα ακούσουμε πώς θα είναι τα διαρκεία στο Άρη μέχρι την Κυριακή. Τα διαρκεία στο Άρη, φιλαράκι, σου είπα. Είναι 8.000. Θα το ακούσουμε άσε τι. Και βαριά, εκεί και μέσα στην ΠΑΕ Άρης έχει τις πληγές. Τι πράγμα είναι αυτό. Μα φυσικά. Και τι πηγές είναι αυτές. Μα εκπομπή μας δεν είναι ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Ναι. Βασικά. Εσύ για του ΠΑΟΚ θα έχει πηγές. Δεν πρέπει να ξέρω. Δεν ξέρει και μέσα στο γραφείο του Άρτη γίνεται, δεν τον τρέχει. Όχι, λοιπόν. Τα πάντα. Αλλά τα κάποια πάντα. Ξέρω. Έχω και του ανθρώπου μου, με πληροφορούν. Πίνει φάντα. Πες και αποτελέσματα από κουπόνι. Ναι, σιγά μην πει. Σιγά τώρα, αυτό είναι ολόκληρο πλοίο να πούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Επίλογο κύριε Τρέγια. Επίλογος... Πάει τέταρτη εβδομάδα εκπομπών, τέλο. Επίλογο να ευχαριστήσουμε.
Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήταν συντονισμένο και σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσουμε την Γρηγορία. Και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου, εγώ δεν ήξερα κάτι. Ήταν έκπληξη, surprise. Αφού ήρθε και είδε τον Τρέ για το. Φίλε, εγώ δεν ήξερα. Εγώ ήταν να μπούμε μέσα, 10 παρα 3 είδα. Είχε και πρόβλημα με τα δόντια, τη πέρασε. Δεν τη βλέπω να πονάει μια χαρά. Όχι, όχι, όχι. Ο Φρονιμίτης και ο Ατακτήτης. Πέρασε ένα ευχάριστο δίωρο η κοπέλα. Αφού είδε το... τον άνθρωπο Ελπίζω που θαυμάζει. Ελπίζω να περάσω και άλλο ένα δίωρο μαζί σας μετά. Μαζί μας. Μαζί μας, δεν το κατάλαβα αυτό. Μην λες έτσι. Εγώ αποχωρώ. Εγώ δουλεύω αύριο. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή, συγγνώμη, να παρευρεθώ. Παρακαλώ, κύριε. Συγγνώμη, δύο ώρες να περάσει με αυτόν τον τέτοιο. Δηλαδή με τον άλλον δεν μπορεί να περάσει. Μαζί σα. Α, νομίζω και του δύο. Αυτό δεν μπορεί ο άνθρωπο. Πάμε για ένα ποτάκι να χαλαρώσουμε. Ένα ποτάκι θα πάμε. Έτσι κι αλλιώ. Ένα ποτάκι θα πάμε. Λοιπόν, και φυσικά να πω, μην ξεχνάμε. Το χορηγό τη εκπομπή. Εκεί θα κατέληγα. Το βασικό υποστηρικτή τη εκπομπή που για άλλη μια βραδιά ήταν μαζί μα, που φυσικά είναι το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301 για τα ρεζερβές σας, 2311-208-301 το τηλέφωνο. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ένα από τα καλύτερα στέκια της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδος. Έχεις να πεις τίποτα για Escobar, κύριε Τρέγια? Πώς, τα έχουμε πει, ρε φίλε, δεκάδες. Η Γρηγορία να μας πει, πότε έχει επισκεφτεί. Γρηγορία που είναι και Θαμώνας. Θαμώνας, ναι, κατάμεστο την τελευταία φορά, πολύ καλός ήχος, πολύ ωραίος κόσμος. Ναι, ωραία, ωραία. Τα αφεντικά. Τα αφεντικά. Άσε, μην λες για τα αφεντικά, σε καλά τα παιδιά. Ζάχο, αντικειμενική άποψη. Μου έκανες εκπομπή, μου την έχεις κάνει, πώς με λέγε. Lifestyle, μου λέει κανένα εκπομπή. Lifestyle. Λοιπόν, να πούμε επίσης. Αξιαγάπη τα αφεντικά. Ότι το Λίμπερο θα βρίσκεται παντού, σε όλα τα γήπεδα, εδώ για τις ομάδες της πόλης. Σαββατοκύριακο εννοούμε, ναι. Ναι, θα έχουμε ζωντανή περιγραφή και για το Άρης Τρίπολη και για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μετά από τα μάτς, τι ώρα παίζετε εσείς Σάββατο? Εμείς παίζουμε στις 7. Τώρα μου έδωσες μία σύστρε φίλα. Θα ακούσετε όλες τις συνεντεύξεις τύπου και από τη μεικτή ζώνη και δηλώσεις ποδοσφαιριστών. Και το ρεπορτάζ μετά και τηλεφωνικές ανοιχτές γραμμές για όλο τον κόσμο και στα δύο μάτς. Μου έδωσες τώρα, δεν είναι η ώρα γιατί είναι ήδη 12 και πρέπει να περάσουν τα παιδιά για την εκπομπή. Τη Δευτέρα θα το κάνω ένα σχόλιο. Αυτό που είπες ότι το Λίμπερο θα είναι ζωντανά σε όλα τα γήπεδα. Επειδή κάποιο, ειδικά κάποιο κανάλι εδώ, κάποιο ραδιόφωνο δεν δύσκολα να είναι, θέλω να κάνω μία πρόταση προς την Bayern. Φυσικά την κάνω σαν απλός φιλάθλος για την 7η αγωνιστική. Λοιπόν. Τι να κάνουμε, αυτό το κανάλι, ξέχασα. Λες το κανάλι που έβγαλε τον Καραπαπά και έδωσε βήμα με στην πόλη τον κύριο Καραπαπά. Δεν ξέρω, δεν έτσι. Ξέρω. Ναι. Εγώ τη Δευτέρα, τώρα μην το πω, τώρα είναι 12 και 2 λεπτά. Και του ζήτησαν 30 χιλιάρικα. 20 χιλιάρικα. Ναι. Αφού είναι και το πρώτο κανάλι, όπως λένε, να στα δώσουν. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα είναι η δική μου η πρόταση. Άντε, ρε Φαλακρέ, Ραπτόπουλε. Πάνε που είσαι το number one που λες, που είστε το νούμερο ένα κανάλι. Πάνε χώστε τα 20 χιλιάρικα να ξαναβγάλει τον Καραπαπά να πούμε στη Θεσσαλονίκη να σας ακούσουνε. Άρε τράβα ρε Θουβού, γιατί δεν πας. Μόνο με το 3% και το 4% πουλάς μαγκές. Τώρα που είσαι τον άμπερο αν και δεν ξέρουμε αν είσαι τον άμπερο αν όπως λες, γιατί εσύ το λες. Εντάξει, γιατί κάποιοι φύγανε από εκεί πέρα, ξέρω εγώ, γιατί φύγανε, δεν μας είπε ποτέ. Γιατί μόνο πουλάς τρέλα και λες το 3, το 4, το 5% έτσι. Πάνε εδώ στα 20 χιλιάρικα αφού είσαι τον number one τώρα και κάντε το, δηλαδή, υπάρχει κανένα πρόβλημα? Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι κάνω, εγώ θα μιλήσω όσον αφορά την ομάδα μου εγώ τη Δευτέρα. Το ξέχασα, ξεκάθαρα. Αν το έλεγες προηγουμένως, πραγματικά ναι, θα μου πεις στο τέλος θα το έλεγα. Με αυτό πότε θα το πω. Αυτό είναι αλλού Παπα-Ευαγγέλια και δεν αφορά εμάς. Όχι, όχι. Αλλά επειδή το σχολίασες, το μάτς της 7ης αγωνιστικής. Όχι. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν με αφορά, με αφορά το Άρης ΠΑΟΚ όμως. Και θα θέλω κάτι από την ΠΑΕ μου, κάτι ανάλογο, γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέω. Κάτι ανάλογο να κάνει και η ΠΑΕ μου ως το συγκεκριμένο μέσο, το οποίο το θεωρώ καθαρά συμφερόντων 110% του ΠΑΟΚ. Και πάλι μην πω την ίδια τάκα ότι όσοι με ξέρουν και ακούγονται... Για το Άρης ΠΑΟΚ λες? Για το Άρης ΠΑΟΚ λέω. Εντάξει, φίλε, να σου πω κάτι. Για το Άρης ΠΑΟΚ λέω. Στο Άρης ΠΑΟΚ, επειδή θα το δείξει η κρατική τηλεόραση που είναι και χορηγό σου, ο βασικό χορηγό σου. Ο βασικό χορηγό σου είναι η κρατική τηλεόραση. Και στον μπάσκετ. Σε έδωσε κρατική χορηγία. Στον μπάσκετ δεν σα πειράζουν τα λεφτά. Δεν θα έχει και τόσο ενδιαφέρον σε αυτό που λες. Που δεν θα φέρνει και πίσω. Γιατί όλο ο κόσμο θα κάτσει να δει τηλεόραση. Δεν πειράζει. Όμορφα και καλά. Κατάλαβε. Δηλαδή και τι είναι τώρα. Δηλαδή ζητάει ο Ολυμπιακό του Champions League 20 χιλιάρικα, θα ζητήσει ο νεοφώτη του Άρης. Θέλω ζητάω. Εσύ ζητά 150 ευρώ. Παραπάνω δεν μπορεί να ζητήσει.
στην Τούμπα κάνει ό,τι θέλει. Στην Τούμπα, ρε φίλε, φυσικά. Εγώ στο γήπεδό μου κάνω ό,τι κουστάρω εγώ. Έγινε. Έτσι δεν είναι. Άντε. Εσύ κάνει το δικό σου. Προϋπάντησε. Το Ολυμπιακό κάνει το δικό σου. Απάντησε την επόμενη. Εσύ θα προϋπαντήσει. Ναι, δεν θυμάμαι τον τίτλο, θυμάμαι το Express. Στο Μεσονυχτίο. Ναι. Θα πούνε τα. Midnight Express. Midnight Express, λοιπόν. Εδώ με το Στέφανο. Δεν θυμάμαι το επώνυμο. Του κάψαμε. Πού το ξέρω. Του κάψαμε. Του ξέρω. Το Στέφανο Σωτηρόπουλο. Εγώ το ξέρω. Στέφανο Σωτηρόπουλο. Στέφανο, ρε φίλε, είμαστε νεαπολιτάκια από μωρά παιδιά τώρα. Εντάξει, λίγο καλαμπουράκι θα κάνω. Εντάξει, καταλαβαίνω. Το Στέφανο Σωτηρόπουλο και την ωραία παρέα του. Είναι και ο Διονύσης εδώ από ό,τι βλέπω. Θα σας κάνουν εδώ πέρα τα παιδιά να περάσετε ένα όμορφο δίωρο και πλέον εδώ. Με Midnight Express. Καλά το είπα. Από αγγλικά βλέπω. Ωραία, σιγά σιγά μαθαίνω. Ωραία. Να είστε όλοι σας καλά, να έχετε καλώς ένα όμορφο βράδυ, βράδυ Παρασκευή. Πρώτα απ' όλα θα τα πούμε, πρώτα ο Θεός θα τα πούμε τη Δευτέρα. 10. Εδώ στις 10. Έτσι. Νίκη στην Παοκάρα και τους άλλους δεν με νοιάζει. Και στον Άρη. Αουφίτερζεν. Και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ.